Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Τρίτη, Αριστοτρίτη, 4 Απριλίου 2023. Δεν θα σας κοροϊδέψουμε, το έχουμε γυρίσει από την προηγούμενη Τρίτη, γιατί ξέρετε ότι δεν είμαστε, ζούμε 2 ώρες μακριά, μια μισή ώρα μακριά μια από την άλλη, οπότε όταν βρισκόμαστε γυρίζουμε μαζεμένα βίντεο. Αλλά μην ανησυχείτε, είναι φρέσκο και είναι ένα βίντεο που όλοι περιμέναμε. Age appropriate, σεξουαλική αγωγή. Σεξουαλική αγωγή κατάλληλη για την ηλικία του παιδιού. Έγραψε μια φίλη κάτω από ένα σεξ... κάτω από ένα σεξ... Αν ήταν εδώ ο Φρόιντ, ευτυχώς επέθανε. Αν ήταν να πει... Γλώσσα λαθάνουσαν την αλήθεια λέγει η αλεπού στον ύπνο της εθόρεμ με την άρια που λέμε στην Κύπρο. Όποιος δεν κάνει το λέει, τέλος πάντων. Λοιπόν, έγραψε κάτω από ένα βίντεο με τίτλο «Μιλάμε για το σεξισμό, το σεξ, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μας ταλαιπωρούν». Έγραψε η φίλη αυτή: «Ευχαριστούμε πολύ που ανοίγετε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ως γονέας και παιδαγωγός συχνά προβληματίζομαι για το πώς να ενημερώσουμε και να μορφώσουμε τον εαυτό μας πρώτα και μετά τα παιδιά μας. Φαινόμενα της εποχής μας όπως ο Tate, ο Andrew Tate και τόσα άλλα δεν είναι καθόλου αστεία. Τουναντίον προκαλούν θλίψη, οργή και φόβο καθώς δυστυχώς έχουν δημοφιλία κυρίως στους νέους. Θα μας βοηθούσε πολύ να παρουσιαστεί στο κανάλι μας η σωστή επιστημονική, age appropriate, ανάλογα με την ηλικία, σεξουαλική αγωγή των παιδιών από εσάς και τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Θα είναι επίσης πολύ χρήσιμο να μας προτείνετε βιβλία σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή σε κάθε ηλικία. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και καλή ψυχοφέλιμη χρονιά». Δεν μας λέει καλό σεξ, λέει ψυχοφέλιμη χρονιά. Δεν είναι αστείο το σεξ. Δεν είναι αστείο το σεξ. Το σεξ είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας και απασχολεί όλους, και αυτούς που κάνουν και αυτούς που δεν κάνουν και αυτούς που κάνουν καλό σεξ και αυτούς που δεν κάνουν καλό σεξ. Γενικά το σεξ είναι μέσα στη ζωή μας. Σας ακούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να διαπαιδαγωγούμε σωστά τα παιδιά μας από την μικρή τους ηλικία γύρω από τις έννοιες αυτές. Γιατί το να γνωρίζουμε το σώμα μας και να γνωρίζουμε, να έχουμε γνώσεις γύρω από την αγωγή μας και τη σεξουαλική μας αγωγή, μας κάνει σίγουρα πιο συνειδητοποιημένους ανθρώπους, μας βοηθάει να είμαστε, να θέλεις, προσεκτικοί στις κινήσεις που κάνουμε, στους ανθρώπους που επιλέγουμε, να μην είμαστε τόσο αφελείς, και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ανθρώπους που είναι εκεί έξω, ανάμεσά μας, υπεράνω υποψίας και το μυαλό τους είναι στο πώς θα κακοποιήσουν και θα παραμελήσουν ή θα παρενοχλήσουν αθώα παιδιά. Λοιπόν, άρα η Αριστονίκη αυτού που μας λέει σήμερα είναι ότι πρωτίστως η σεξουαλική αγωγή, μεταξύ τα αστεία που έκανα πριν, δεν είναι επειδή δεν το αντιμετωπίζω το θέμα με σοβαρότητα, το έκαμε έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει μαζί με την Αριστονίκη μας ακόμη. Μας λέει ότι σε αυτήν την συνάντηση που θα κάνουμε θα μιλήσουμε κυρίως για το πώς ενημερώνουμε τα παιδιά μας ώστε να τα προστατεύσουμε από τυχόν sexual predators, ανθρώπους οι οποίοι είναι παιδόφιλοι και δυνητικά και παιδεραστές. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κάνει, αν θυμάστε στο παρελθόν, στο Σίγμα είχαμε κάνει μια εκπομπή για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θυμάμαι. Που εκεί αναλύουμε εκτενέστερα πράγματα που θα πούμε σήμερα. Μπορεί κανείς να ανατρέψει. Θα τη βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Εκείνη την εκπομπή θα βάλω το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, ώστε όποιος θέλει να δει περαιτέρω να το δει. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν έτσι συγχυσμένες έννοιες γύρω από αυτό το θέμα. Μάλιστα πρόσφατα, τουλάχιστον στην Κυπριακή Βουλή, είχε γίνει και με ένας μεγάλος χαμός γύρω από το αν χρειάζεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πώς θα εισαχθεί στα σχολεία. Χρειάζεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και στην Ελλάδα, ενώ αποφασίστηκε να μπει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, δεν έχει μπει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Γίνεται κάποια αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο, κάποιες ώρες, πώς τις λένε, το άκουγα προχτές σε ένα podcast, σε κάποιες ώρες που
πώς το λένε ρε παιδιά, γράψτε στα σχόλια όσοι είστε εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, δεν έχει μπει ως μάθημα. Okay. Το οποίο να... Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται ωστόσο να γνωρίζουμε είναι ότι οι άνθρωποι που θα εκπαιδεύσουν, που θα διδάξουν αυτό το μάθημα, θα πρέπει πρωτίστως ήδη να είναι εκπαιδευμένοι, να κατέχουν καλά το μάθημα αυτό, να γνωρίζουν από τα εξελιχτικά στάδια των παιδιών για να ξέρουν τι να περιμένουν από το κάθε παιδί, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι τόσο ώστε να απαντούν με τρόπο που να μην έτσι φέρνει τα παιδιά σε δύσκολη θέση και στις δύσκολες ερωτήσεις που φυσικά θα κάνουν οι έφηβοι ως γνωστόν, να μπορούν να απαντούν με χιούμορ, με διάθεση, έτσι... Να το δούμε το θέμα λίγο πιο χαλαρά παρά... Και απενοχοποιητική διάθεση κιόλας. Γιατί όταν μεγαλώναμε εμείς, το σεξ ήταν μια απαγορευμένη λέξη. Δηλαδή δεν δικαιούμασταν καν να γνωρίζουμε τη λέξη. Δεν την ακούγαμε. Δεν ήταν μια λέξη η οποία ακουγόταν. Ήταν μια λέξη ταμπού. Ναι. Και πολύ λίγοι γονείς είχαν το θάρρος να κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγωγή στα παιδιά τους και κυρίως το έκαναν αυτό γονείς οι οποίοι... Είχαν σπουδάσει ανθρωπιστικές επιστήμες και είχα διδαχθεί κυρίως στο πανεπιστήμιο την αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Αριστονίκη, θα φτιάξω μια σειρά από βίντεο εδώ στο κανάλι, ένα playlist, το οποίο θα είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για εφήβους και ενήλικες. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχολόγος, δεν γνωρίζω πώς εσύ τα γνωρίζεις αυτά, οπότε σε προετοιμάζω ότι θα σου μαζέψω ερωτήσεις για επόμενα βίντεο, στα οποία θα είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις για παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας, συγκεκριμένες απορίες που θα κάνουν τυχόν τα παιδιά. Γνώρισα μία ψυχίατρον η οποία εξειδικεύεται στα θέματα σεξουαλικής υγείας στο συνέδριο που πήγα στη Λέμεσό για την εμμηνόπαυση. Μας κάλεσε η δόκτωρ Στελέκα Ορή. Τη ζήτησα να έρθει στο κανάλι μου. Είπε ότι δεν έχει χρόνο, ότι είναι πιεσμένη, έχει και οικογενειακές υποχρεώσεις και στη δουλειά. Και τι είπα, θα καθίσω να διαβάσω εγώ, να ενημερώσω τις γνώσεις μου. Έχω γνώσεις σε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θέλω όμως να τις ενημερώσω και να τις επικαιροποιήσω. Και θα φτιάξω μια σειρά από βίντεο τα οποία να είναι χρήσιμα και για τους εφήβους αλλά και για τους ενήλικες. Εσύ θα μας μιλήσεις για τα παιδιά. Και έχουμε εδώ και ένα βιβλίο της Αριστονικής που έχει τον τίτλο «Εσύ ξέρεις να ξεχωρίζεις το καλό από το κακό άγγιγμα». Θεματική κατηγορία «Παιδί και κακοποίηση» για ηλικίες 6 έως 11 ετών. Αυτό το βιβλίο θυμάμαι όταν βγήκε το 2014. Γράφει από πίσω στο πιστόφυλλο «Τα παιδιά έχουν δικαιώματα και οι μεγάλοι οφείλουν να τα σέβονται. Όσο είναι μικρά κάνουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Υπάρχουν όμως και παιδιά που η ζωή τα μαθαίνει να κάνουν δύσκολες ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν. Τις δικαιούνται. Κάθε παιδί πρέπει και χρειάζεται να ενημερωθεί για την παιδική κακοποίηση. Η γνώση δίνει δύναμη και με τη δύναμη μπορεί ένα παιδί να αντιμετωπίσει κάθε κακό άγγιγμα, χάδι και λέξη. Το παραμύθι αυτό γράφτηκε για μικρά και για μεγάλα παιδιά, αλλά ζωγραφίστηκε μόνο από μικρά παιδιά. Πώς βλέπουν τα παιδικά μάτια τη σωματική, λεκτική και σεξουαλική κακοποίηση? Και το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί με την ευγενική χορηγία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Και όπως όλα τα βιβλία της Αριστονίκης, είναι βιβλίο το οποίο είναι και έχει ερωτήσεις, του έχει ερωτήσεις, ασκήσεις. Για να δούμε αν τα παιδιά έχουν κατανοήσει αυτό που τους διαβάσαμε ή αυτό που διάβασαν μόνοι τους. Οι ζωγραφίες είναι από παιδιά τα οποία τους διαβάστηκε το παραμύθι αυτό προτού εκδοθεί και το αποτύπωσαν μέσα από το δικό τους τρόπο, πώς οι ίδιοι επέλεξαν να αποτυπώσουν με εικαστικό τρόπο αυτά που έλεγε το παραμύθι. Ποιος σε ζωγράφισε είναι εσένα? Ένα παιδάκι. Ω! Κούρι μου, Λόρια! Ναι. Και ασκήσεις μέσα. Mm-hmm. Αυτό το βιβλίο είναι διαθέσιμο?
Ναι, ναι, το έχω εγώ. Είναι όποιος χρειάζεται να το πάρει να με επικοινωνήσει μαζί μου. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και το email της δόκτωρος Αριστονικής Θεοδοσίου. Θα διαβάσω αυτό που γράφει στην τελευταία σελίδα με κόκκινα γράμματα. Να θυμάσαι πάντα. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας ενοχλεί είτε με αγγίγματα είτε με λέξεις. Για ποιες ηλικίες είναι αυτό, 6 ως 11 ετών. 6 με 11 ετών. Okay. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να κοιτάμε τα βιβλία που αγοράζουμε για ποιες ηλικίες είναι και να προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στην ηλικία του παιδιού. Άρα, λέμε πληροφορίες, απαντάμε στα ερωτήματα των παιδιών, αντίστοιχα με την ηλικία τους. Όσο πιο μικρά είναι, τόσο πιο λίγα πράγματα λέμε, αλλά πιο κατατοπιστικά, με σαφήνεια. Όσο πιο μεγάλα, προσθέτουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή μας. Ποτέ δεν λέμε πράγματα που το παιδί δεν μπορεί να ακούσει. Αν κάποιο παιδί την ώρα που του εξηγάμε κάτι που μπορεί και το ίδιο να έχει ρωτήσει ή που μπορεί να είναι στα πλαίσια ενός μαθήματος, αισθανόμαστε ότι νιώθει άβολα, ότι νιώθει άσχημα, ότι δεν θέλει να ακούσει, σταματάμε να κάνουμε, να σταματάμε τη συνομιλία μαζί του, γιατί ενδέχεται να έχει κάποιο τραύμα, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο θέμα, ενδέχεται να έχει θυμηθεί κάτι, το οποίο να του είναι δυσάρεστο και να μην μπορεί να συνεχίσει την κουβέντα μαζί μας. Είναι καλό, επειδή τα παιδιά μας πλέον διαπαιδαγωγούνται από μόνα τους μέσα από τις πλατφόρμες και όσο και αν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, είναι καλύτερα στο χειρισμό και πιο επιδέξιοι στο χειρισμό όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων από εμάς τους ίδιους. Πολλές φορές εκεί να μας μαθαίνουν γύρω από τη σεξουαλική αγωγή και εμείς μένουμε νευρόντιτοι με το πόσα πολλά πράγματα γνωρίζουν και μάλιστα πράγματα που εμείς αγνοούμε. Οπότε οι άνθρωποι που θα κληθούν να διδάσκουν, να διδάξουν στα παιδιά τις έννοιες αυτές, θα πρέπει να είναι και πιο κοντά στο στυλ τους, θα πρέπει πρωτίστως να έχουν πάρει και ένα μάθημα να εκπαιδευτούν γύρω από τις γνώσεις που έχουν ήδη οι έφηβοι, αν διδάξουν σε έφηβους, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους προσεγγίσουν με έναν έτσι πιο cool τρόπο, μιλάω στη γλώσσα των εφήβων, για να είναι και ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά. Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι επειδή υπάρχουν κάποια στερεότυπα στους ενήλικες και προκαταλήψεις γύρω από αυτές τις έννοιες και επειδή ήδη ενδέχεται να μην είναι έτσι, να μην νιώθουν καλά που αναφέρονται σε έννοιες σεξουαλικής αγωγής, να μην έχουν ενδεχομένως αποδεχτεί τη δική τους σεξουαλική ταυτότητα, να έχουν διάφορα ταμπού, διάφορες στερεότυπα, διάφορες προκαταλήψεις. Πολλές φορές η ήδη η λεκτική τους έτσι, επικοινωνία βρίθει τέτοιων στερεότυπων και προκαταλήψεων. Οπότε όταν πηγαίνουν να διδάξουν τα παιδιά με την συνέστηση που διαθέτουν και με τη διέστηση που διαθέτουν, αντιλαμβάνονται ότι έρχεται σε δύσκολη θέση ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ο καθηγητής και αρχίζουν τα περιπέγματα, τα σκοπτικά πειράγματα, τις άβολες ερωτήσεις και γίνεται στην τάξη χάος ακριβώς γιατί δίνει το ερέθισμα ο ίδιος ο δάσκαλος πολλές φορές ή και άλλες την παίρνουν από μόνα τους. Τα παιδιά δεν χρειάζεται. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας το να γελάς. Είδες ως και εγώ που είμαι 48 χρονών γαϊδούρα, γελούσα προηγουμένως. Βρήκα το βίντεο. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας». Σκέφτομαι να το προσθέσω σε αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί να βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο, αυτό το βίντεο να πάει 2 ώρες, γιατί είναι μια μισή ώρα το βίντεο από την εκπομπή, ούτως ώστε όταν θα τελειώσει αυτό που λέμε τώρα, θα προσθεθεί, για να το βρίσκει, για να μην χρειαστεί να το ψάχνετε και να μην το βρίσκει κάποιος, θα προσθεθεί το κομμάτι αυτό από την εκπομπή και μονταρισμένο ούτως ώστε να μην έχει ούτε τις εισαγωγές και λοιπά, να είναι pure knowledge, καθαρή γνώση. Θεωρώ ότι θα πρέπει οι γονείς πρώτα οι ίδιοι να αποκτήσουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εφόσον δεν έχουμε. Ποτέ δεν είναι αργά κάποιος να διαπαιδαγωγηθεί
σε σχέση με τα θέματα του σεξ. Γι' αυτό θα ετοιμάσω και αυτή τη σειρά βίντεο που σας είπα. Εμείς ήδη ενημερωνόμαστε πρώτα και επίσης όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο να διδάξουμε κάποια πράγματα στο παιδί μας ή αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο να κάνουμε αυτή την επικοινωνία που μόλις μας έχει περιγράψει η Αριστονίκη και θα δείτε και στη συνέχεια του βίντεο από την εκπομπή πριν 3 χρόνια πώς μας τα έλεγε πιο συγκεκριμένα ανάλογα με την ηλικία τότε, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε τη βοήθεια ειδικού παιδοψυχολόγου, οπωσδήποτε. Δηλαδή μιλάμε για ζητήματα τα οποία μπορεί να καθορίσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών μας ολόκληρη. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό πράγμα, είτε μη κακόν το να έχουν κακοποιηθεί καθιονδήποτε τρόπο, το οποίο μόνο μέσα από τη βοήθεια ενός παιδοψυχολόγου μπορούμε και να το εντοπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε, γιατί η αντιμετώπιση έχει περισσότερη σημασία και φυσικά και η τιμωρία των ενόχων. Έχει γίνει μεγάλος σάλος στην Ελλάδα αυτή την περίοδο μετά από τις αποκαλύψεις για το Λιγνάδι, για την ιστορία του 12χρονου κοριτσιού, για την ιστορία της οικογένειας εκείνης και πόσες άλλες ιστορίες υπάρχουν οι οποίες δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια και εμείς ως ψυχολόγοι γνωρίζουμε ότι μέσα στα χρόνια συμβαίνουν τέτοιου είδους κακοποίησεις πολύ συχνά και στις οικογένειες και σε σχολικά περιβάλλοντα και τα θύματα αυτών των κακοποιήσεων, οι επιζώντες θα μπορούσαν να είχαν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής εάν είχαν έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Θα το πω πολλές φορές ότι όπως έχουμε τον παιδίατρο του παιδιού μας, όπως έχουμε τον χτενίατρο του σκυλιού μας, έτσι πρέπει να έχουμε και τον παιδοψυχολόγο του παιδιού μας. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να γίνει γονιός, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα από τον καιρό που είναι έγκυοι ένα ζευγάρι που διανύουν την περίοδο της εγκυμοσύνης ή τον καιρό που κάνουν την προετοιμασία για την υιοθεσία ή τον καιρό που με οποιονδήποτε τρόπο προετοιμάζονται για τη γονεϊκότητα, γιατί η γονεϊκότητα δεν είναι μόνο μέσα από τη φυσική σύλληψη, τη φυσική εγκυμοσύνη και το φυσικό του κετό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κάποιος να γίνει γονέας σήμερα. Πρέπει να επιλέξεις και τον παιδοψυχολόγο του παιδιού σου. Δηλαδή κάθε οικογένεια που έχει παιδιά πρέπει να έχει τον παιδοψυχολόγο της. Δεν θα πηγαίνουμε συνέχεια στον παιδοψυχολόγο, αλλά θα έχει ένα φάκελο παιδοψυχολόγος με το ιστορικό της οικογένειας, με το ιστορικό των παιδιών. Θα γίνονται συναντήσεις, ξέρω εγώ, μια φορά το χρόνο, 2 φορές το χρόνο, προληπτικές. Και όταν υπάρξει κάποιο ζήτημα, τότε το παιδί έχει κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας με τον οποίο είναι ήδη εξοικειωμένος, είναι ο παιδοψυχολόγος του, που μπορεί ανάλογα με την ηλικία του παιδιού να έχει κάποιο άλλο όνομα. Μπορεί να είναι η δασκάλα ζωγραφικής, ας πούμε, αν είναι και η καστική ψυχοθεραπεύτρια ή ο παιδοψυχολόγος όπως είναι και η Αριστονική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι και ομάδες γονέων με θέματα διαπαιδαγώγησης πρέπει να γίνουν, όχι μόνο για τα παιδιά, και γενικότερα εποπτεία των εκπαιδευτικών που θα κληθεί να κάνει το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, γιατί από τον υπηαγωγείο λένε ότι θα το ξεκινήσουν όλες τις βαθμίδες. Χρειάζομαστε μαθήματα, χρειαζόμαστε εκπαίδευση, χρειαζόμαστε συνεχή ενημέρωση, για να μπορέσουμε να γίνει σωστά με τρόπο που να είναι έτσι επικοδομητικός και να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν τις βασικές αυτές έννοιες, πρωτίστως να γνωρίζουν, να ψυχοεκπαιδευτούν, να μάθουν το σώμα τους πώς λειτουργεί, δευτερευόντως σε σειρά, αλλά πολύ σημαντικό, να προστατεύουν τον εαυτό τους από τους διάφορους επιτίδιους, να μάθουν να ανιχνεύουν τα σημάδια. Γιατί στην ηλικία αυτή πολλές φορές δρούν με αφέλεια τα παιδιά και είναι καλό να, χωρίς να δηλητηριάσουμε την αθωότητα και την ακνότητά τους, να τους υποψιάσουμε ότι εκεί έξω δεν υπάρχουν μόνο καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι που η παιδεία τους, η ανύπαρκτη, η δυσλειτουργία τους, οι δυσκολίες της ζωής τους και όλα τα λοιπά τους έκανε να δρουν με ένα διαφορετικό τρόπο που είναι πολύ κακοποιητικός και τοξικός για κάθε παιδί. Πρέπει τα παιδιά να γνωρίσουν ότι δεν είναι όλοι ενήλικες καλοί, δεν είναι όλοι ενήλικες φιλικοί, δεν έχουν όλοι καλές προθέσεις. Θυμήθηκα τώρα έναν περιστατικό, ήταν ο Λάζαρος 8 χρονών.
Και ήμασταν στους γονείς μου στην Πάφο και ήταν και ο αδερφός μου εκεί. Mm-hmm. Που ο αδερφός μου τότε, όταν ήταν ο Λαζάρος, δεν είχε ακόμη παιδιά. Mm-hmm. Ήταν το καλοκαίρι πριν να. Ήταν το 5. Το 6 γέννησαν το πρώτο του παιδί. Λοιπόν, και έλεγε στην τηλεόραση μία είδηση ότι συνελήφθη ένας παιδεραστής. Και ο Λάζαρος σηκώθηκε μάνα έξω και τον παλιάνθρωπο, το ξυμαρισμένο, λερωμένο σημαίνει, το βρώμικο, δεν σεβάστηκαν τα παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, αν είμαι έξαλλος, απαράδεκτος και φώναζε. Και λέει ο αδερφός μου, τι έπαθεν αυτός, μήπως του κάνει κανένας τίποτα, όχι του λέω, του είχε κάνει η μάνα του διαπαιδαγώγηση. Γιατί του εξήγησα από την ηλικία των 5 ετών ότι... Οποιαδήποτε στιγμή, επειδή πήγαινε στο γήπεδο, έπαιζε ποδόσφαιρο, πήγαινε στο απογευματινό σχολείο, οποιαδήποτε στιγμή έρθει οποιοδήποτε ενήλικας, άλλος από τη μητέρα σου, εντάξει, οποιοδήποτε, και σου ζητήσει να κάνεις οτιδήποτε το οποίο εμπεριέχει να του δείξεις το σώμα σου ή να αγγίξει πάνω στο σώμα σου ή να κάνει οτιδήποτε σεξουαλικής φύσεως, το εξηγούσα τότε με τις λέξεις που ήξερε, είναι απαράδεκτο. Και πρέπει να είμαστε πολύ θυμωμένοι με αυτούς τους παλιάνθρωπους που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα παιδάκια. Και δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν να εκμεταλλεύεται τα παιδάκια, να εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Και έτσι είχαμε μια. Πώς να σου το πω, σαν να κάναμε. Όχι μάθημα. Σαν να και βάζαμε αυτήν την ταυτότητα στην οικογένεια μας, ότι είμαστε μια οικογένεια που είμαστε εναντίον της βίας και εναντίον και της σεξουαλικής βίας. Και ότι δεν αφήνουμε κανέναν να μας αγγίξει με τρόπο που δεν είναι αποδεκτός. Και ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, εξηγούσαμε τον αποδεκτό τρόπο. Σε κάποια φάση με ρώτησε, ήταν νομίζω 10 χρονών, με ρώτησε συγκεκριμένα, μου λέει, δηλαδή πώς μπορεί ένας ενήλικας άνδρας, ενήλικος άνδρας, να παρενοχλήσει σεξουαλικά έναν αγόρι. Και του απάντησα και μετά μου λέει μπορεί να κάνει και αυτό. Και μου μίλησε για την πράξη της διείσδυσης και του λέω ναι. Και μου λέει δηλαδή έχει που το κάνουν αυτό. Λέω ναι, αν το κάνει ένας ενήλικας σε έναν ανήλικο αυτό το πράγμα ονομάζεται βιασμός. Εάν μεγαλώνοντας όμως, και είναι και οι δύο ενήλικες και είναι και οι δύο σε ηλικία και τυχάνει να ερωτεύονται ανθρώπους του ίδιου φύλου, μπορεί αυτό να γίνει με συνένεση κατά τη διάρκεια του τρόπου που αγαπιούνται δύο ενήλικες άνθρωποι που είναι δύο άνδρες ομοφιλόφιλοι. Ο γιος μου έτυχε να γεννηθεί straight. Ούτε ομοφιλόφιλος έγινε με αυτό που του εξήγησα, ούτε ποινικοποίησε την ερωτική πράξη, ούτε τίποτε. Καλά, μπορούμε. Πολύ καλά. Ναι. Δεν του είπα είναι κακό πράγμα και δεν πρέπει ποτέ κανείς. Όχι. Το παιδί δικαιούται να έχει την παιδική τα του ηλικία. Ήδη γνωρίζουν πράγματα και τα γνωρίζουν διαστρεβλωμένα μέσα από βίντεο που βλέπουν, μέσα από διάφορα που ακούν, μέσα από ταινίες που παρακολουθούν, μέσα από ακόμα και στα κινούμενα σχέδια υπάρχουν πλέον υπονοούμενα διάφορα τέτοιου είδους. Μέσα από βιβλία που βλέπουν, που πολλές φορές είναι και ακατάλληλα για την ηλικία τους. Το να τους πούμε με έναν όμορφο, δομημένο, επιστημονικό τρόπο τα πράγματα με το όνομά τους, σε καμία περίπτωση δεν τους κάνουμε ζημιά, μόνο καλό μπορούμε να τους κάνουμε. Επίσης οι μελέτες δείχνουν, και θα μου το διαπιστώσεις και εσύ αυτόν, ότι στις χώρες στις οποίες υπάρχει όντως σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παρατηρείται όλο και πιο αργόν έναυσμα της σεξουαλικής ζωής των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά που έχουν δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινούν πιο αργά τη σεξουαλική τους ζωή από τα παιδιά που δεν έχουν δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Άρα καταρρύπτεται αυτό το ηλίθιο επιχείρημα που έχουν οι πολέμοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ότι αν κάνουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας θα τα αφυπνίσουμε και θα έχουν πρόορη σεξουαλική ζωή. Εμένα ο γιος μου τελείωσε και το στρατό κόρη. Πήγε να σπουδάσει τα 19 χρόνια όταν έκανε την πρώτη του σχέση. Επίσης δεν αλλάζουν σεξουαλικών προσανατολισμών επειδή τους εκπαιδεύουν από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Άμπραβο. Έχουμε να ακούσει πολύ έτσι άκυρα πράγματα τελευταίως. Εσύ ως παιδοψυχολόγος το επιβεβαιώνεις αυτό το πράγμα, ότι γεννιέται κάποιος με τον ερωτικό του προσανατολισμό και τον ανακαλύπτει στην πορεία. Υπάρχουν και έρευνες φυσικά που το δείχνουν, τις οποίες μπορεί κανείς να ανατρέξει και να τις δει. Δεν έχει να κάνει με ποιος λέει τι. Ρε, εγώ το είπα πολλές φορές. Αν είχε έναν ο οποίος θα γινόταν ομοφιλόφιλος λόγω
της μίμησης ή λόγω του ότι ήξερε για την ομοφιλοφιλία, ή λόγω του ότι περιβαλλόταν από ομοφιλόφιλους άντρες, είναι ο γιος μου. Οι baby sister του, οι άντρες, όσοι άντρες baby sister είχαμε που ήταν τα παιδιά μικρά, ήταν όλοι γκέι. Και έχω πολλούς φίλους γκέι. Αν ήταν να γίνεσαι από τη μίμηση, ο Λάζαρος θα ήταν σίγουρα γκέι. Μερικές φορές είπα σου τι μου λέει, ναι. Δεν με αγαπάς αρκετά. Αν ήμουν γκέι, θα με αγαπούσες ακόμη περισσότερο. Επειδή ξέρω ότι αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι queer. Αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, γιατί δέχονται πάρα πολύ bullying. Και ένας σκοπός της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι να ενημερώσει και τα παιδιά και τους ενήλικες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση όλοι. Για το γεγονός ότι δεν είναι ούτε αρρώστια το η ομοφιλοφιλία, ούτε επιλογή, γιατί ακούγονται πολλές βλακίες. Δηλαδή, ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι υποστηρίζουμε αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που είναι queer, κάνουν ζημιά όταν λένε είναι επιλογή. Ή συμβαίνει λόγω εμπειριών. Ρε, εσύ, άκουγα την Παπαρίζου. Εντάξει. Μ' αρέσει πολύ η Έλενα Παπαρίζου ως τραγουδίστρια και ως ψυχούλα. Όμως η κοπέλα δεν το έχει με την ελληνική γλώσσα. Και έκανε μία δήλωση, η οποία παρεξηγήθηκε. Άκουσες τη δήλωση? Ναι. Και την έβλεπα στην Ναταλία Γερμανού που προσπαθούσε να ανασκευάσει τη δήλωση. Και πάλι είπε πράγματα τα οποία είμαι σίγουρη ότι δεν τα εννοούσαν έτσι. Που είναι λαθασμένα. Λέει, όχι, λέει, εννοώ ότι τα παιδιά όταν γεννιούνται δεν γνωρίζουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Η ορθή λέξη είναι ερωτικός προσανατολισμός. Γιατί δεν κάνουμε απλώς σεξ με άτομα του ίδιου φύλου όσοι άνθρωποι είμαστε, όσοι άνθρωποι είναι queer. Ερωτεύονται και ανθρώπους του ίδιου φύλου. Δηλαδή δεν είναι μόνο σεξ η ομοφιλοφιλία, είναι ζωή, είναι ολόκληρη ζωή. Και λέει, υπάρχουν και τα γονίδια, λέει, υπάρχουν και το περιβάλλον, υπάρχουν και τραυματικά γεγονότα. Λάθος. Δεν είναι τα τραυματικά γεγονότα που σε κάνουν queer ή ομοφιλοφιλό. Δεν είναι το περιβάλλον που σε κάνει queer ή ομοφιλοφιλό. Είναι ξεκάθαρα θέμα γονιδίου. Δηλαδή η γυναίκα προσπαθώντας να ανασκευάσει, εγώ δεν τις κρατάω κακή, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι, και είναι τα σουηδικά η πρώτη της γλώσσα, δεν είναι τα ελληνικά η πρώτη της γλώσσα. Όμως πρέπει έτσι όλα αυτά να είναι περιεχόμενο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ούτως ώστε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά και τα παιδιά τα οποία έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό να μεγαλώσουν νιώθοντας πως δεν είναι παράξενοι, δεν είναι προβληματικοί, δεν είναι παρείες. Υπάρχει η ταυτότητα φύλου και υπάρχει και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ερωτικό είναι... θα το λες, ερωτικό θα το λες. Σου απαγορεύω να λες σεξουαλικό. Τουλάχιστον αυτό να αναφέρεται στην ιδιοκρατία. Ξέρω τον Κόρη, αλλά είναι η νέα λέξη την οποία ανησυχούμαστε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα δικαιώματα των queer ανθρώπων, να λέγεται ερωτικός και όχι σεξουαλικός. Ναι. Λοιπόν, η γλώσσα, λοιπόν, η εννοιολογία της φεμινιστικής ψυχολογίας και της κατεύθυνσης της ταυτότητας φύλου που κάνουμε έτσι στη σχολή ψυχολογίας είναι καλό να διδάσκεται μέσα στα πλαίσια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αγωγής στα σχολεία, γιατί βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν τι εννοούμε όταν λέμε έτσι, τι εννοούμε όταν λέμε διαφορετικά. Και γενικότερα, γι' αυτόν και μίλησα, ότι και οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν γύρω από αυτά τα θέματα, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί για τα παιδιά, γιατί και εκείνοι όταν θα πηγαίνουν τα παιδιά σπίτι και θα τους λένε ενδεχομένως τι μάθα στο σχολείο, αν ήδη δεν είναι εκπαιδευμένοι, μπορεί άθελά τους να κάνουν κάποιο σχόλιο, να κάνουν κάποια δήλωση, η οποία να παρεξηγηθεί και φυσικά... Και πάρα πολλοί θα παρεπονιούνται, θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα λένε αυτός ο καθηγητής είπε έτσι, είπε διαφορετικά. Άρα χρειάζεται και οι γονείς και οι ενήλικες να εκπαιδευτούμε και τα παιδιά να εκπαιδευτούν. Γενικότερα η κοινωνία μας χρειάζεται έτσι μια ψυχοεκπαίδευση για πάρα πολλά θέματα. Μόνο καλό μπορεί να μας κάνει το να μένουμε σε σκοταδισμό και να κάνουμε ό,τι τα ξέρουμε όλα και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Το έχουμε δοκιμάσει πάρα πολύ καιρό και δεν μας βγήκε σε καλό. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν το δρόμο της επιστήμης, το δρόμο της γνώσης, που είναι σίγουρο ότι μπορεί να μας βγάλει σε καλύτερα μονοπάτια. Λοιπόν, στο υπόλοιπο από εδώ και πέρα ακολουθεί η εκπομπή με τίτλο «Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας», όπου θα ακούσετε περισσότερες πληροφορίες. Φιλιά! Δείτε το, αξίζει. Θα το δούμε. Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε το θέμα σήμερα. Ναι. Τώρα που ερχόμουν στο σταθμό, σκέφτομαι ότι
Για οι ενήλικες έχουμε κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και μιλάμε και για τα παιδιά. Όχι, δεν έχουμε κάνει. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αποτέλεσε ταμπού και αποτελεί ακόμη, πιστεύω, για πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα για την Κύπρο μας και για την Ελλάδα από ό,τι ξέρω. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε θέματα που άπτονται του σεξουαλικού γενικά, της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθότι είναι κομμάτι της ζωής μας, πολύ ζωτικό, πολύ σημαντικό. Και είναι καλό όλους αυτούς τους μύθους που υπάρχουν, όλα αυτά τα ταμπού που υπάρχουν, να τα διαλευκάνουμε, να δούμε τι συμβαίνει, ούτως ώστε και να δώσουμε την καλύτερη αγωγή στα παιδιά μας, αλλά και γενικότερα να έχουμε παιδιά που να γνωρίζουν, να προστατεύουν τον εαυτό τους, το σώμα τους, να έχουν καλή σεξουαλική υγεία, να έχουν υψηλή σεξουαλική αυτοεκτίμηση. Υψηλή σεξουαλική αυτοεκτίμηση, μπράβο. Και γενικότερα να πορεύονται στη ζωή τους καλύτερα από τους προγενέστερους, από τους γονείς τους, οι οποίοι ενδεχομένως να έζησαν όλη αυτή την ταλαιπωρία των μύθων και των ταμπού γύρω από την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και αυτό να τους έκανε ζημιά και στον τρόπο που εκδηλώνουν την αγάπη τους, το ενδιαφέροντα, τον έρωτά τους, αλλά γενικότερα και πώς μεγάλωσαν οι ίδιοι. Σαν άτομα, σαν ενήλικες. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, πότε αρχίζουμε να μιλάμε στα παιδιά για το σεξ? Λοιπόν, καταρχήν λέμε ότι ξεκινούν οι πρώτες ερωτησούλες των παιδιών. Έχουμε την ηλικία των 2 ετών που μπορεί να μας διατυπώσει μια πρώτη ερώτηση το παιδί, πιο πολύ στο αν μείνει έγκυος μια μητέρα, για το παιδάκι, από που βγαίνει το παιδί, πώς έγινε το μωρό, ποιανού είναι το μωρό, τέτοια πράγματα που κάνουν στα πολύ μικρά μωράκια, όπου εκεί απαντάμε όσο πιο απλά μπορούμε, δεν αποφεύγουμε την ερώτηση. Και από εκεί και πέρα, όσο μεγαλώνει το παιδί, ξεκινάμε να μιλάμε περισσότερη λεπτομέρεια, μέχρι στην προεφηβεία, που εκεί πέρα μπορούμε πια να τα πούμε όλα, όσο πιο απλά γίνεται μεν, αλλά με πολύ λεπτομέρεια. Όρισε μας λίγο την προεφηβεία, ποιο ηλικιακό στάδιο είναι? 8,5 με 9 στα κορίτσια που μπαίνουν έτσι αρκετά πιο νωρίς, μέχρι τα 11-11,5. Τα αγόρια ίσως να αργήσουν λίγο περισσότερο, να μπουν στα 10 με 12, κάπου εκεί. Η προεφηβεία είναι ο τελευταίο στάδιο της παιδικής ηλικίας πριν από την εφηβεία. Είναι μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Λοιπόν, άρα έχουμε τη βρεφική ηλικία, στην οποία εννοείται ότι δεν κάνουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά, γιατί δεν έχουν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής λόγου. Έχουμε τα νήπια, που ξεκινούν από τα 2 χρόνια, που όταν αρχίσουν να ρωτάνε ερωτήσεις, συνήθως δεν είναι για το σεξ, είναι για το πού έρχονται τα παιδιά και πώς γίνονται τα παιδιά. Μετά πάμε 3 με 5, που είναι η άλλη ηλικία και ομάδα, προσχολική ηλικία. Μετά πάμε στη σχολική ηλικία, του δημοτικού δηλαδή, στην πρώτη προεφηβεία. Πρώτη σχολική, δεύτερη σχολική, προεφηβεία, που είναι μέσα στη δεύτερη σχολική, και εφηβεία. Okay. Λοιπόν, ποια πράγματα πρέπει να πούμε των παιδιών? Δηλαδή, σκεφτόμουν σήμερα πάλι, καθώς ερχόμουν στην εκπομπή, όταν κάνω μπάνιο και τον οδηγό, είναι μόνες ώρες που μιλώ, οπότε μπορώ να σκέφτομαι. Σκεφτόμουν τι σχεδιάγραμμα πρέπει να έχει ένας νέος γονιός στο μυαλό του για το τι να πει στα παιδιά του. Γι' αυτό σε ρώτησα καταρχάς, αφού εμείς ήδη δεν έχουμε δεχθεί σεξουαλική αγωγή, πώς μπορούμε να δώσουμε σεξουαλική αγωγή? Μπορεί να πει τα πάντα απλά, με απλά λόγια, χωρίς συναισθηματική φόρτιση. Και χωρίς κρίση. Και χωρίς κρίση. Δηλαδή, αν εσύ ο ίδιος δεν αισθάνεσαι καλά με κάποια ερώτηση, ή ντρέπεσαι, ή γενικότερα έχεις κάποιους ενδιασμούς, εσύ ο ίδιος, είναι καλό να μην απαντήσεις την ερώτηση, καθότι θα δώσεις άλλα μηνύματα στα παιδιά. Κάθε ερώτηση που αποτελεί την πληροφόρηση γύρω από την υγεία του σώματος ή για τη σεξουαλική υγεία είναι μια φυσιολογική απαίτηση ενός παιδιού που έρχεται χωρίς πονηράδα πολλές φορές. Μετά την προεφηβεία ξεκινάνε οι πονηρές ερωτήσεις που γίνονται επί σκοπού, ενδεχομένως για να φέρουν σε δύσκολη θέση κάποιον, επειδή έχουν κατανοήσει τα παιδιά ότι έρχεται σε δύσκολη θέση, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Να παίξουν δηλαδή. Ναι, για να παίξουν.
κάθε ερώτηση του παιδιού γίνεται με περιέργεια και γιατί θέλουν να μάθουν πολύ απλά αυτό το πράγμα που ρωτάνε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο κίνητρο γύρω από την ερώτηση του παιδιού. Εμείς που προσδίδουμε άλλο νόημα. Εμείς που ντρεπόμαστε. Εμείς που ντρεπόμαστε. Ρωτάει ένα νεαρό τηλεθεατή, ποιοι είναι, μας έσπασες. Δείξτε λίγο το κοινό μας, δεν είναι. Σήμερα έχουμε μόνο δύο ξένους εδώ δίπλα. Πάρτε το μικρόφωνο και συστηθείτε. Εσείς ποιος είστε, κύριε? Εγώ είμαι ο Λάζαρος. Είσαι ο Λάζαρος ο Πανταζής, ο γιος μου? Όχι. Είσαι ο Λάζαρος ο... Ο Τριφωνίδης. Ποιάς είσαι γιος? Της κυρίας Αριστονίκης. Μάλιστα. Της δόκτωρος να λες. Δεν τσέπαθα να πιέτω δάκτωρικο. Της δόκτωρος Αριστονίκης του Δοσίου. Και δίπλα είναι η Δεσποινής. Εγώ είμαι η Μαρία Τριφωνίδου. Είσαι η Μαρία Τριφωνίδου. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Μαρία μου? 8. Έχει μπει στην προεφηβιανή ακόμη? Όχι ακόμη. Ακόμη. Και ο Λάζαρος είναι έφηβος. Πόσο χρόνο είσαι, Λάζαρε? 13. Κράτησε το παιδί μου το μικρόφωνο, γιατί δεν έχετε εσείς ακουστικά. Είναι 13 χρόνο ο Λάζαρος. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι ξένοι μας. Είναι τα παιδιά της Αριστονίκης, τα οποία τώρα, επειδή έχει κλείσει το σχολείο, ήρθα μαζί μας. Πώς σας φαίνεται εδώ η εκπομπή? Καλή. Ναι. Έχει μέλλον. Έχει μέλλον. Έχεις πάρει από τον Λάζαρο τον Πανταζή στο χιούμορ, νομίζω. Έχει μέλλον. Η μάμα σου έκανε σου ένα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση? Ξεκινάμε. Α, τώρα ξεκινάτε στα 13. Όχι, έχουμε ξεκινήσει. Απλά τώρα του δίνω πιο πολύ. Τα αγόρια είναι πιο δεχτικά, ναι. Ναι. Τα αγόρια είναι πιο δεχτικά. Εσύ ενδιαφέρεσαι για αυτά τα θέματα? Αν κατάλαβες για τα πράγματα μιλούμε, δηλαδή. Κατάλαβες για τι πράγματα μιλούμε σήμερα? Ναι, κατάλαβα. Πες μας να δούμε, Μαρία. Σήμερα μιλούμε για τα παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία. Ό,τι κατάλαβε το πλάσμα, καλά. Εντάξει. Είδατε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας, είναι η Μαρία και ο Λάζαρος, τα παιδιά της Αριστονίκης. Είδες, η Μαρία κατάλαβε εκείνο που ήθελε να καταλάβει. Ναι. Εκείνο που μπορούσε να καταλάβει. Θυμούμε μια ιστορία. Ήταν ο Λάζα, η Κυριακή πρέπει να ήταν 10 χρόνια και ο Λάζαρος 13. Εντάξει, εμένα είναι πιο κοντινές ηλικίες τους. Και τσακωθήκαμε με τον Λάζαρο μέσα στο αυτοκίνητο και μου είπε μια λέξη η οποία ήταν σεξουαλική λέξη. Μου είπε, μου περιέγραψε κάτι, μια λέξη. Και ήταν η Κυριακή μπροστά. Τι λέω, τι κατάλαβες, τι σου είπε? Τι είπε μου, εκείνο που ήξερε, το παιδί δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που μου περιέγραψε. Άρα, τούτον έρχεται να συμφωνήσει με τη δική σου τη ρίση που είπες προηγουμένως, ότι τα παιδιά δεν έχουν πονηρό μυαλό. Εκείνα που ρωτάνε είναι εκείνα που καταλαβαίνουν και δεν τους λέμε περισσότερα από όσα ρωτάνε. Ακριβώς. Και να πούμε ότι υπάρχουν έτσι πολλά ερωτήματα γύρω από την έρευνα, γύρω από αυτό το θέμα, γύρω από το αν υπάρχει τελικά βρεφική, νηπιακή, σχολική σεξουαλικότητα. Πάρα πολύ, δηλαδή αυτός ο όρος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, εννοιολογικά. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε ότι τα παιδιά έχουν σεξουαλικότητα, τι εννοούμε με αυτόν τον τρόπο και τι πρέπει να γνωρίζουν γύρω από αυτό. Και να πούμε ότι η τοποθέτηση της έρευνας είναι ότι σεξουαλικότητα δεν εννοούμε τη γεννητικότητα, αυτό που αντιλαμβάνεται έναν ενήλικο μυαλό, δηλαδή τη γνώση γύρω από την αναπαραγωγική λειτουργία και τη χρήση αυτής, αλλά τον κόσμο των αισθήσεων, τον κόσμο της ευχαρίστησης μέσω των αισθήσεων που έρχεται από την ώρα που γεννιέται ένα βρέφος, βλέπεις ότι θέλει να ικανοποιήσει και να νιώσει ευχαριστημένο, γιατί θέλει να ικανοποιήσει την πείνα του, τη δίψα του, την αλλαγή της πάνας του, έχει λειτουργικότητα, τα γεννητικά του όργανα έχουν λειτουργικότητα, βλέπεις ότι απολαμβάνουν να είναι, ας πούμε, χωρίς πάνα τα παιδιά και βλέπεις ότι έχουν στην ουσία αυτή την αίσθηση της απόλαυσης, άρα και της σεξουαλικότητας από τη βρεφική τους ηλικία. Άρα είναι παρεξηγημένη η έννοια. Είναι δηλαδή, μια παρεξηγημένη και η ψυχανάλυση είναι παρεξηγημένη με αυτή την έννοια.
Και η ψυχανάλυση έχει γενικότερα τοποθετηθεί με πολλούς τρόπους γύρω από τη σεξουαλικότητα και έχει ασκηθεί έντονη κριτική, όπως ξέρεις και εσύ, γύρω από τη φρεουδική θεωρία ιδιαιτέρως. Κάποια πράγματα τα έχουμε κρατήσει, κάποια άλλα τα έχουμε αναθεωρήσει. Υπάρχουν αρκετές θεωρήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς είναι ότι χρειάζεται να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας σε όλα τα θέματα για να έχουν μια ομαλή ανάπτυξη και ομαλή πορεία στη ζωή τους. Okay. Μια φίλη από τη Γαλλία, ναι, μας έχει στείλει η Δόκτωρ Βίκη Χριστοπούλου, η οποία είναι και ψυχολόγος και φιλόσοφος. Θέκλα μου, για τη σημερινή εκπομπή σου στέλνω ένα από τα βιβλία του φίλου μου Θανάση Αλεξανδρίδη, ο οποίος είναι παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Ναι. Ναι. Το διάβασες? Φυσικά. Το διάβασε, Βίκη Αριστονική, εγώ δεν κάνω το είχα ακουστό. Παιδικοί έρωτες, Αλεξανδρίδης Αθανάσιος, εκδόσεις Ίκαρος. Οι παιδικοί έρωτες, το πρώτο βιβλίο της σειράς Σχολή Ανήσυχο Γονέων, ναι, προέκυψε από μαγνητοφωνημένες βραδινές συζητήσεις του συγγραφέα με μια ομάδα γονέων, ανήσυχων για αυτά που συμβαίνουν στα παιδιά τους, στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνία. Ανήσυχων επειδή δεν επαναπαύονται, αλλά ζητούν να μάθουν. Ξεκινώντας κάθε φορά από κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα γονέα, τοποθετώντας το στο γενικό του πλαίσιο και προσφέροντας θεωρητικά και επιστημονικά κλειδιά, ο διάλογος τότε, το βιβλίο τώρα, προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και να δημιουργήσει νέα ερωτήματα. Όλα αυτά μοιάζουν και είναι πολύ σοβαρά. Αλλά όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης που θα αφαιθεί στο κλίμα της κάθε βραδιάς εντός εισαγωγικών, όπως καταγράφεται στο βιβλίο, συχνά οι αφηβηγήσεις είναι κωμικοτραγικές και οι στιχομηθείες έχουν κάτι από τη σοκρατική μευτική ειρωνία εαυτού και αλλήλων. Πόσο μάλλον όταν το θέμα είναι παιδικοί έρωτες ή αλλιώς, τι είναι το σεξουαλικό ένστικτο, πότε και πώς ενεργοποιείται, γεννιόμαστε με φύλο ή αυτό κατασκευάζεται, 2, 3 ή 7 φύλα, είναι η ομοφυλοφιλία παθολογία, πόσο γυμνή θα κυκλοφορούμε μπροστά στα παιδιά, τι τους λέμε για τις ερωτικές μας σχέσεις, τι σημαίνει η σεξουαλική προκλητικότητα των εφήβων και πολλά άλλα ανομολόγητα. Μάλιστα. Και μας παρακολουθεί η Βίκη και λέει να χαίρεσαι τα παιδιά σου και εγώ θα πω να χαίρονται τα παιδιά τους τον εαυτόν τους και εμείς να τους καμαρώνουμε που χαίρονται τον εαυτόν τους. Η Μαριάννα, η άλλη φίλη μας από την Αθήνα, σας κατάλαβε ανάμεσα πως είστε τα παιδιά της Αριστονίκης από το βίντεο. Το έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο, ναι? Ναι, το έχω διαβάσει. Είναι ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης ο ψυχίατρος Αλεξανδρίδης. Έχει κάποια πράγματα που είναι ενδιαφέρον, έχει κάποιες άλλες απαντήσεις που είναι λίγο προκλητικές. Προκλητικές. Είναι κάποιες άλλες που είναι πολύ έτσι, όντως έχουν μια δόση χιούμορ. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Νομίζω ότι είναι καλό έτσι να ρωτιόμαστε, να διαβάζουμε, να βλέπουμε διάφορες οπτικές. Είναι πολύ καλό πράγμα αυτό και είναι χρήσιμο. Ναι. Να πω κάποια πράγματα, ναι, να πεις. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή το να έχουμε ευχαριστημένα παιδιά τα οποία να έχουν καλή σχέση με το σώμα τους, να μην προσδίδουν στο σώμα τους άλλες διαστάσεις, δηλαδή να νιώθουν ότι έχουν λιγότερο ανεκτικά σημεία στο σώμα τους και άλλα που εύκολα μιλάνε για αυτά και έχουμε και κρυφά σημεία που είναι καλό να μην τα αναφέρουν. Έχουν δηλαδή μια καλή σχέση με το σώμα τους. Και λέγοντας αυτά, ανακάλυψα ένα πείραμα που είχε κάνει ο Φρυδερίκος στο 2ο αιώνα, το 1247, ο οποίος τι είχε κάνει αυτός. Ήθελε, λέει, να δει εάν τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς στοργή και συναισθηματική εγκύτητα, ή τα παιδιά που τους μιλάς, που τα αγγίζεις έτσι κτλ. Θα μεγαλώσουν με ένα διαφορετικό τρόπο ή θα είναι πιο διαφορετικά, αν θέλεις, από τα άλλα παιδιά που μεγαλώνουν με περισσότερο αγγίγματα, στοργή κτλ. Και ανέθεσε σε τροφούς τον τότε καιρό να πάρουν από... Φρυδερικός Αυτοκράτορας. Ναι. Γιατί κάνουν πειράματα τούτος? Δεν ξέρω, ήταν... Ήταν και γιατρός της φυλής και μάγος. Δεν ξέρω γιατί του ήρθε αυτό. Ναι. Λοιπόν, πήραν από την προστασία τους αυτή η τροφή, παιδάκια νεογέννητα, μια ομάδα με νεογέννητα, που είχαν ως οδηγία από τον Φρυδερίκο να μην τους μιλούν, μήτε να τους καναγεύουν, μήτε να τους χαϊδεύουν, μήτε να τους... Εννοείται ότι τέτοια πειράματα δεν μπορούν να γίνουν συνήθως. Φυσικά. Γιατί είναι βιοειθικά, αντιεπιστημονικά. Ναι, είναι ανήθικα. Βιοειθικά αυτό το πράγμα, ναι. Λοιπόν, όλα τα νεογέννητα που ήταν στερημένα από αγάπη,
πέθαναν. Άρα, αυτό το πράγμα μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι το άγγιγμα στα παιδιά, η ευχαρίστηση, και υπάρχει μάλιστα και μία ρίση στα γαλλικά που δεν θα τολμήσω να τα πω για να μην τρίξουν τα κόκαλα της μάνας μου έτσι όπως θα τα πω με την προφορά μου. Θα το πω στα ελληνικά, προτιμώ, που λέγεται το αρκουδάκι που είναι καλά γλυμμένο. Γιατί οι αρκούδες γλύφουν τα αρκουδάκια τους για να μην πάθουν αφυδάτωση. Και αυτή η αίσθηση μεταφορικά στο ανθρώπινο σημαίνει ότι είναι τα αρκουδάκια, τα παιδάκια που έχουν πάρει πολύ αγάπη από τους γονείς, πολύ αγκαλιά, πολύ κανάκευμα, πολύ στοργή. Άρα είναι τα παιδάκια που δεν ήταν καλά γλυμμένα, δεν ήταν καλά, δεν είχα χόρταση. Σοβαρά πεθάναν όλα τα μωρά. Φυσικά, ναι. Έμεινα έτσι ευρώντητη που το είδα αυτό το πράγμα. Εγώ είχα ακούσει έναν περιστατικό που έλεγε ο Λαμάζ, ο γνωστός μευτήρας, ο Γάλλος, ο οποίος είχε κάνει και τα μαθήματα Λαμάζ, ότι είχε μία μαία η οποία δούλευε στην ομάδα στο θάλαμο των νεογνών, η οποία όταν γέννησε, ένιωθε καλά και πήρε και το μωρό της μαζί με τα άλλα τα νεογνά και ήταν εκεί και φρόντιζε τα άλλα τα παιδιά και αρρωστούσε συνέχεια το παιδί της. Και τελικά όταν το έφυγε και το πήρε σπίτι και ήταν μόνη της με το παιδί της, τότε έγινε. Της είπε ο γιατρός, πάρ το μωρό σπίτι, πάρε την άδεια μητρότητας κανονικά, δώσε σημασία μόνο στο δικό σου παιδί. Δηλαδή, ακόμη και το ότι μοιραζόταν τη μητέρα του με τα άλλα νεογεννητά, έκανε το να νιώθει άσχημα ψυχολογικά. Ακριβώς. Σημαντικό για τα μωρά να νιώθουν στοργή. Κοίταξε, εγώ πώς το σκέφτομαι είναι ότι 9 μήνες είναι η πιο απόλυτη ένωση που μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, να ζει ένας άνθρωπος μέσα, κυριολεκτικά, μέσα σε έναν άλλον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο ενωτικό πράγμα. Δεν μπορείς να έρθεις πιο κοντά από έναν άνθρωπο που το να ζεις ολόκληρος μέσα του. Και αν το σκεφτούμε και λίγο ψυχαναλυτικά, δεν είναι και η ίδια η ερωτική πράξη μια υπενθύμηση στιγμιαία ή που διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λεπτά που θυμίζει την απόλυτη ένωση και είναι λίγη ένωση πάλι, στην ουσία. Οπότε όταν γεννηθεί το παιδί, που πάλι οι ψυχαναλυτές λένε ότι το βιώνει σαν μια τραυματική εμπειρία αντιγέννητο το παιδί, σαν ένα διώξιμο, σαν πως και η μάνα από τη φιλόξενη μήτρα της διώχνει το παιδί προς τα έξω, περνάει έναν τραύμα. Και μετά νιώθει ότι λείπει του ο χώρος μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε και μεγάλωσε. Δηλαδή, ειδικά το. Είναι σε σημασία, έλεγε στου πρώτου 6 μήνες το παιδί δεν καταλαβαίνει τη διαφορά από το δικό του σώμα και το σώμα της μάνας του. Ακριβώς. Έχουν απόλυτη την ανάγκη τα μικρά, τα μωρά, τα νεογέννητα, τα βρέφη, την αγκαλιά, το φιλί, το χάδι. Και αυτόν έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με την κυπριακή νοοτροπία, την παραδοσιακή, την οποία ευτυχώς δεν την ακολουθούν πολύ πλέον, που έλεγαν οι μανάδες και οι πεθερές στις κόρες τους και στις νύφες τους να μην το πιάνει στο μωρό και να κακομάθει. Να μην μάθει το μωρό στο πιάσιμο. Να μην μάθει το μωρό στο χάδι. Μην το φυλάς στο μωρό και να το κατσάσεις. Το αντίθετο. Το αντίθετο από την αρκούδα που γλύφει τα μωρά της για να είναι φυδατωμένα, μην το φυλάς στο μωρό γιατί το κάνεις άσχημο. Δηλαδή, κοινωνικές προκαταλήψεις και πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και αυτό πώς συνδέεται και με τη θεωρία συνδεσιμότητας του Μπόλπι. Τη θεωρία δεσμού. Του Μπόλπι. Πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, βλέπεις ότι η ασφαλής προσκόλληση, μια ασφαλής προσκόλληση, η αφιθυμία που μπορεί να νιώθουν τα παιδιά, είναι ακριβώς γιατί το δέσιμο δεν έχει προκύψει. Δηλαδή, δεν υπάρχει δεσμός, οικειότητα, εγκύτητα μεταξύ του βρέφους και των γονέων του. Να πούμε λίγο έτσι, περνώντας στο επόμενο στάδιο, που είναι ποια είναι τα συστατικά. Δηλαδή, όταν λέμε σεξουαλικότητα, τι ακριβώς εννοούμε. Τα συστατικά της σεξουαλικότητας είναι το βιολογικό κομμάτι, που είναι το γενετικό φορτίο, δηλαδή το φύλο που έχει γεννηθεί το παιδί, το βιολογικό του φύλο, όχι το κοινωνικό του, είναι διαφορετικά. Η κοινωνική, το πολιτισμικό και το κοινωνικό, δηλαδή οι νοοτροπίες, οι ιδέες, τα στερεότυπα που ενυπάρχουν σε έναν πολιτισμό, και υπάρχει και το ψυχολογικό συστατικό που είναι βασικά η ικανότητα του παιδιού να ταυτιστεί με τον ομόφυλο γονέα, δηλαδή το γονέα του ίδιου φύλου με το παιδί, που αυτό γίνεται γύρω στα 8 έτη, όπου τα παιδάκια τείνουν, τα κοριτσάκια, να αναζητούν
την μητέρα τους ως πρότυπο, ως γυναίκα με γυναίκα, και τα αγόρια αντίστοιχα τον πατέρα ως άντρας, ως αγοράκι προς άντρα. Τώρα, επειδή υπάρχει, έχουν εκμεταλλευτεί πολλά πράγματα από όλα αυτά που λέμε σήμερα, και όταν είχα κάνει, όταν έκανα τη διατριβή μου, ήμουν ιδιαίτερα προσεκτική όταν αναφέρομουν σε θέματα σεξουαλικότητας παιδιών. Γύρω έχουν διάφοροι άνθρωποι με άλλες ψυχοπαθητικές καταστάσεις. Αυτό λέει και η φίλη Βίκη, ναι, η οποία είναι σπίτι και μας παρακολουθεί, ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτό που είπες εσύ, ότι είναι πιο πλατή θέμα η σεξουαλικότητα. Αυτή η διαφοροποίηση πρέπει να δοθεί, ναι, ότι είναι πολύ πιο πλατή θέμα, γιατί δυστυχώς οι διεφθαρμένοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι είναι οι παιδεραστές, μπορεί να πάρουν αφορμή από τη δική τους δυσερμηνία αυτών των θεωριών και να πούν, α, λέει και η ψυχολογία ότι ακριβώς, έχουν σεξουαλικότητα τα παιδιά. Ακριβώς. Και λέει είναι ours bien ou mal le chef. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. ούτε εγώ το λέω καλά, αλλά εντάξει. Ναι, είναι περίεργη. Πάρε μας τηλέφωνο, Βίκια, θες να μας το πεις στα γαλλικά. Είναι περίεργη προφορά στα γαλλικά και εντάξει. Να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, να πούμε τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας γύρω από τη σεξουαλικότητα, που είναι πολύ σημαντικό. Το διαβάζω έτσι ακριβώς όπως το αναφέρουν. Η σεξουαλική υγεία είναι η ολοκλήρωση των σωματικών, συναισθηματικών, πνευματικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της σεξουαλικής υπόστασης, η οποία συμβαίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύει την αξία της προσωπικότητας, της επικοινωνίας και της αγάπης. Δηλαδή ότι το άτομο έχει δικαίωμα στην ενημέρωση και την απόλαυση, και όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να έχουν μια καλή σεξουαλική υγεία. Δηλαδή είναι η ικανότητα να απολαμβάνουμε έχοντας πλήρη έλεγχο της συμπεριφοράς μας και της προσωπικής μας ηθικής και ευθύνης. Είναι η απουσία συναισθημάτων φόβου, ντροπής, ενοχής, λαθασμένων πεπιθήσεων και άλλων ψυχολογικών παραγόντων που εμποδίζουν τη σεξουαλική ανταπόκριση. Και είναι και η απουσία διαταραχών υγείας, ασθενειών και οργανικών δυσλειτουργιών που εμποδίζουν την αναπαραγωγική λειτουργία. Πες μου, αυτό τον ορισμό, είναι για τους ενήλικες ή για τα παιδιά? Είναι ο ορισμός της σεξουαλικότητας. Άρα, όταν λέμε σεξουαλικότητα, στους ενήλικες έχει άλλη έννοια, γιατί πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Στα παιδιά έχει την έννοια της απόλαυσης των αισθήσεων, η οποία γίνεται από περιέργεια και όχι από ερωτισμό, όχι από ανάγκη να νιώσουν τα πιο εξειδανικευμένα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει ένας ενήλικος νους που έχει πρόσβαση στη φαντασίωση. Ναι, ρωτάει μια κυρία. Καλό, ναι, σας απόγευμα. Είμαι γιαγιά με εγγονάκι 2,5 χρόνο και μου έκανε την ερώτηση αν έχω κι εγώ όπως το δικό του το πουλάκι. Πού κόβει το μυαλό του σε αυτή την ηλικία, ένα αγοράκι προφανώς, και να κάνει τέτοια ερώτηση? Φυσικά εγώ τα έχασα και του είπα όχι, δεν έχω. Τι έχεις να πεις στην κυρία? Πόσο χρονών είναι? 2,5. Αγοράκι, ναι, 2,5 χρονών, το οποίο είπε στη γιαγιά του, έχεις και εσύ όπως το δικό μου το πουλάκι. Να σου πω ξανά το ανέκδοτο της αδερφό, δεν χρήζομαι. Ο αδερφός μου έχει μια κόρη που είναι 13 χρονών τώρα, έχει μια άλλη που είναι 6 τώρα και ένα γιο που είναι 5. Όταν ήταν μικρή και ήταν 2,5 ετών η Ανδριάννα και ήταν 1,5 ο αδερφός της, παρατηρούσε, πάντα τον άλλαζε τον μικρό νύφη μου πάνω σε μια ψηλή λάχτρα που δεν μπορούσε να είναι ο αδερφός της γυμνών, τυχαία, όχι επίτηδες. Οπότε σε κάποια φάση βγήκε ο παπάς της από τον μπάνιο. Όχι. Σε κάποια φάση ήταν εκεί μια γιαγιά της, την κρατούσε πάνω της και είδαν ότι ο αδερφός της έχει διαφορετικό πουλάκι από την ίδια. Τι είναι τούτο, λάλη του η μαμά της? Λέει της, είναι το πουλάκι του, έχει διαφορετικό από σένα και αυτόν το έχει για να κατουρά όπως κατουράς κι εσύ. Σε κάποια φάση βγήκε ο αδερφός μου τον μπάνιο σε μια άλλη στιγμή με την πετσέτα. Επίεν η Μιτσάθ και ο μισή χρόνο, τράβησαν την πετσέτα και λέει, «Ου Παναγία μου και τούτος!» Δηλαδή, η περιέργεια δεν είναι καθόλου πονηρή σε αυτή. Ξαράκουσε το? Όχι. «Ου Παναγία μου και τούτος!» λέει.
Παρατήρησε πρώτον ο αδερφό τη ότι είναι διαφορετικό. Και λέει, πώ γίνεται ένα διαφορετικό. Και μετά που είναι περιέργεια, και τράβηξε την πετσίστα του παπά, δεν είναι προλαβαίνει ο παπά να σταματήσει. Ο Παναγία μου και τούτο. Τάχα, κάτι παράξενο. Πώς μπορούσε η γιαγιά να απαντήσει πιο ολοκληρωμένα στο παιδί. Λοιπόν, εξαφνιάστηκε η γιαγιά, ήταν έτοιμη. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ότι έχεις διαφορετικό γεννητικό όργανο από ο άντρας από τη γυναίκα, είναι το προφανές. Δηλαδή δεν έχει κάτι πονηρό η ερώτηση. Το βλέπει το παιδί, αφού είναι διαφορετικό. Μπορεί να το δει στην τηλεόραση, μπορεί να το δει σε περιοδικά πια, είναι μπορεί να το βλέπει να το στα δύο. Χρονών. Εννοείς να δει γυμνούς ανθρώπους στην τηλεόραση? Πρέπει να είναι πολύ, οι γονείς ήταν πολύ απρόσεχτοι για να βλέπει γυμνούς ανθρώπους στην τηλεόραση. Υπάρχουν τόσα πολλά. Το πιο φυσικό είναι σύρια. Τα αδερφάκια του. Ναι, και τα αδερφάκια του και εικόνες και διάφορα πράγματα. Εμείς τα παιδιά δεν συμβουλεύουμε τα παιδιά 2 χρόνια να βλέπουν σύρια. Φυσικά και δεν συμβουλεύουμε, αλλά τα παιδιά μπορεί εμείς να βλέπουμε κάτι, να νομίζουμε ότι ασχολούνται με κάτι άλλο, παίζουμε τα παιχνιδάκια του ή οτιδήποτε και εκείνα να κοιτάνε και να σου πω, εσύ ως ψυχολόγος, τι γνώμη έχεις για τις μαμάδες οι οποίες αφήνουν το μωρό μπροστά από την τηλεόραση να κάνει τηλεόραση την ταντά? Και αυτές να είναι και εκεί, να είναι στον ίδιο χώρο, να κάνουν δουλειές ή να είναι το μωρό πιο ήσυχο. Ακόμη και αν είναι 3 μηνών μωρό, ακόμη και αν είναι 6 μηνών μωρό, πάλι δεν παίρνει, δεν απορροφά αυτά που βλέπει. Δεν πρέπει να προσέχουμε μπροστά σε τι εκπομπές να έχουμε το μωρό. Φυσικά, τα πάντα απορροφάνε. Η τηλεόραση δεν μπορεί να είναι η ταντά του παιδιού μας, δεν μπορεί ούτε να το μάθει να μιλάει. Όχι, σου μιλώ για την ταντά, αλλά λέω σου ότι για παράδειγμα, εμάς εδώ μας θέλω στην εκπομπή. Πολύ γλυκές φωτογραφίες με βρέφη ή νήπια, τα οποία είναι καρφωμένα μπροστά στην τηλεόραση και βλέπουμε την εκπομπή μας. Πρόσεξε, θα απαντήσανε. Θα χάσουμε τηλεθεατές. Θα χάσουμε τηλεθεατές. Έλα να σου πω, εσύ θεωρείς ότι αν το παιδί βλέπει μια εκπομπή όπως τη δική μας, στην οποία είναι μια εκπομπή λόγου, talk show, εκπομπή λόγου, στην οποία προσπαθούμε να συζητήσουμε διάφορα κοινωνικά, ψυχολογικά και επιστημονικά θέματα. Το τι θα πάρει μέσα στο μυαλό του των μωρών, το 10% μου να απορροφήσει, το 15% μου να απορροφήσει, αν απορροφήσει, να έχει σχέση με αυτά που συζητάμε. Ε, ναι. Ακριβώς. Άρα δεν θα είναι ιδιαίτερα βλαβερό. Όχι, το θέμα είναι να δει ταινίες με. Π.χ. όμως, αν έχει το μωρό μπροστά από μια οθόνη που δείχνει έναν με το όπλο που να σκοτώνει, ή βλέπει καυγάδες, ή βλέπει πάλι σωματική. Θα ή ακούει φωνές, φωνάζουν, κάνουν. Κοιτάξτε, σε δική μας εκπομπή να ακούγονται φωνές μερικές. Όχι από αυτές τις φωνές. Εντάξει, δεν θέλουμε τα μωρά να βλέπουν την εκπομπή μας. Απλώς είναι πολλά cute, είναι πάρα πολλά γλυκές οι φωτογραφίες. Είμαι μωράκια, είμαι pets, είμαι σκυλάκια, γατάκια που παρακολουθούν την εκπομπή. Βλέπετε εσείς τηλεόραση? Την αλήθεια, Λάζαρε, τώρα δώστην όλη. Όπως με έδωσε εμένα ο Λάζαρος το 2005, δώστη. Βλέπουμε, εντάξει, όχι τόσο πολύ. Σ' αρέσει η τηλεόραση? Εξαρτάται τι έχει, ας πούμε, μέσα. Mm. Τι απεικονίζει. Όταν ήσουν μικρός έβλεπες τηλεόραση ή σιγά σιγά άρχισε να σου επιτρέπει η μαμά? Από μικρός μόνο τα παιδικά, ας πούμε, που θεωρούν όλοι. Βλέπεις αυτά που βλέπουν όλοι ή μόνο εκείνα που είναι πιο παιδικά? Ναι, αυτά. Γιατί που η μητέρα σου εδώ μας έχει πει ότι τα παιδιά βλέπει, ας πούμε. Η μητέρα σου εδώ μας έχει πει σε άλλες εκπομπές ότι τα παιδικά που έχουν μέσα βία και πόλεμο είναι σωστό να τα βλέπουν τα παιδιά. Ναι, σωστό. Α. Άρα. Τώρα τι εκπομπές σ' αρέσουν? Περισσότερο ταινίες, ας πούμε. Ταινίες. Τις οποίες τις διαλέγεις ό,τι δείχνει τηλεόραση ή τις διαλέγεις για να τις δεις από το διαδίκτυο ή από αλλού? Και τα δύο. Και τα δύο. Εσύ τι βλέπεις, κυρία μου? Παρηγούλα, μπροστά στο στόμα το μικρόφωνο, ναι. Εγώ βλέπω ταινίες όχι τρομακτικές. Όχι τρομακτικές. Δεν σ' αρέσουν οι τρομακτικές ή... μ' αρέσουν οι τρομακτικές. Μα σε ποιον αρέσουν, ρε παιδί μου? Σένα σ' αρέσουν, ναι. Ναι, εντάξει. Κιάσε το μικρόφωνο. Ναι. Σένα σ' αρέσουν. Τι νιώθεις άμα βλέπεις μια ταινία τρομακτική, δηλαδή είναι θρίλερ ή τρόμου? Το θρίλερ είναι πιο χαλαρό τρομακτικό, το τρόμο είναι το τέτοιο. Εντάξει, νιώθω έτσι ανυπομονησία, ας πούμε. Πώς είναι οι ταινίες μυστηρίου που σου αρέσουν, που έχει μυστήριο παρά τρόμο, ναι. Παρά θρίλερ. Ναι. Τα ψυχολογικά θρίλερ είναι ωραία.
Ναι. Λοιπόν, άρα τα παιδιά, να ξέρετε τι έκαναν τα δικά μου τα παιδιά. Το 2005, δηλαδή πριν 14 χρόνια, ήσασταν αγέννητοι και οι δύο, ήμουν ψυχολόγος στο πρωινό του Αντένα. Οπότε θα κάναμε ένα θέμα γονείς, παιδιά και παιχνίδι. Και μου λέει τότε παρουσιάστρια, φέρει και τα παιδιά σου στην εκπομπή. Τότες λέω, δεν μπορούμε να φέρουμε κάποια άλλα παιδιά, ξέρω εγώ. Λέει, όχι, φέρε τα παιδιά σου. Το 2005 ο γιος μου ήταν 8, ο Λάζαρος ο δικός μου ήταν 8 και η Κυριακή ήταν 5. Πάνε εκεί πέρα, το ρωτάει τον Λάζαρο. Πόσες ώρες τη μέρα βλέπεις τηλεόραση? Ξέρω εγώ, λέει, τις. Νομίζω 10. Μεταξύ, εγώ είχα πρόβλημα, ότι ο Λάζαρος δεν έβλεπε τηλεόραση. Ήταν εντελώς εναντίον της, κρατούσε μία μπάλα και έπαιζε συνέχεια ποδόσφαιρο μέσα στο σαλόνι και έσπαζε όλα τα πράγματα. Λέω του γέμου, είσαι σίγουρος ότι βλέπεις 10 ώρες την ημέρα την τηλεόραση? Άλλο πως 13, λέει, περίπου 13. Μετά πάει στην Κυριακή, της λέει, μάμα σου παίζει μαζί σου? Όχι, η μάμα μου όταν σχολάσει είναι κουρασμένη και πάει και πέφτει. Χώμα. Μπαίνουμε μέσα στα αυτοί μετά, λέω του γέμου, τι είπες, τι είπες η Κυριακή, καμήν την αλήθεια μου είπε. Εντάξει, ξέχασε να πει ότι αν ξυπνούσα έπαιζα και μαζί της. Ή ότι τις ώρες που εκεί που την πρόσεχε κάποια παιδαγωγός, ξέχασε να το αναφέρει. Λέω του γέμου, και αφού δεν βλέπεις τηλεόραση, γιατί είπες στις παρουσιάστριες ότι βλέπεις 10 και μετά 13 ώρες τη μέρα? Η κυρία είναι της τηλεόρασης, μάμα, να της πω πως δεν τη βλέπω να παρεξηγηθεί. Άρα εσείς απαντήσατε καλύτερα από τους δικούς μου. Πάμε πίσω στο θέμα μας. Ξανακούσες τούτο? Ναι, τούτο την είδα τη σκηνή. Α, είδες την κιόλας? Ναι, υπάρχει, είναι βίντεο ρετρό. Ναι, υπάρχει. Βίντεο ρετρό στο κανάλι μου. Η γιαγιά που έλεγε το αγοράκι μου είναι 2,5 χρονών, λέει, δεν βλέπει τηλεόραση το αγοράκι μας. Είμαστε πολύ προσεκτικοί σε θέματα τηλεόρασης, μπράβο. Γι' αυτό μας έκανε εντύπωση και ρώτησα πού να του κόβει το αθώο μυαλουδάκι του να κάνει τέτοια ερώτηση. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Και απολύτως αθώα η ερώτηση. Και απολύτως αθώα. Δεν είναι πονηρή ερώτηση. Δεν είναι πονηρή. Είναι πολύ φυσιολογικό. Με τον ίδιο τρόπο θα σε ρωτούσε αν, για παράδειγμα, εσύ μπορεί να έχεις τα χέρια στις τσέπες και να σου ρωτήσει, μα πού είναι το χέρι σου. Ή δείξε μου το χέρι σου να δω αν έχει. Εντάξει, δεν ξεχαζώ το παράδειγμα μου, δίνω. Να δω αν είναι το ίδιο με το δικό μου. Δεν είναι. Πονηρό ο σκοπός. Ναι, τα παιδιά δεν ρωτάνε πράγματα πονηρά, δεν έχουν αυτή την εξέλιξη. Θεωρούν ότι όλα είναι πολύ φυσιολογικά και τα πάντα τα βλέπουν μέσα από μία αίσθηση της απορίας, της εξερεύνησης, της περιέργειας. Δεν έχουν την αίσθηση που έχουμε εμείς οι ενήλικες. Και νομίζω και πάμε και παρεξηγάμε τα πάντα, ό,τι μας ρωτήσουν τα παιδιά, τα παρεξηγούμε. Και επίσης είναι κακή ιδέα να κάνουμε, να το ντροπιάσουμε εμείς το παιδί, να το κάνουμε να νιώσει ντροπή για τον εαυτό του και ή να του βάλουμε πονηρές ιδέες εμείς στο μυαλό μας. Ναι. Στο μυαλό του, δηλαδή πρέπει να θυμίζουμε συνέχεια στον εαυτό μας ότι άλλη δική μας ηλικία, άλλη ηλικία του παιδιού μας. Άλλη δική μας αντίληψη, άλλη αντίληψη του παιδιού. Άλλες οι γνώσεις οι δικές μας, άλλες οι γνώσεις των παιδιών. Ακριβώς. Άλλες οι εμπειρίες οι δικές μας, άλλες αυτές των παιδιών. Έτσι ακριβώς. Γιατί πολλές φορές άκουσα ιστορίες παλιές. Για παράδειγμα, μια πελάτησα μου έλεγε παλιά ότι της άρεσε να κοιμάται μπρούμητα. Και πήγαινε η μητέρα της και της έλεγε: δεν πρέπει να κοιμάσαι μπρουμητά και να βγάζεις τα χέρια σου έξω από τα σκεπάσματα. Ήταν χειμώνας και κρύωνε. Και μου λέει: εγώ δεν καταλάβαινα τι εννοούσε η μαμά μου. Προφανώς η μητέρα της υπονοούσε ότι μπορεί η κόρη της, που ήταν, ξέρω εγώ, 10 χρονών, πόσο ήταν τότε, να αυτοικανοποιούνται στο κρεβάτι της. Γι' αυτό της έλεγε: βγάλει τα χέρια σου έξω. Και λέει: σκεφτόμουν, τι κακό μπορεί να κάνω? Είναι κακό πράγμα το σώμα μου? Και η κορούδα δεν είχε ιδέα για τούτη τη λειτουργία, αν την μπορεί να συμβαίνει και αυτά. Η ντροπή να κάνεις τούτο το πράγμα. Η Βίκη λέει ότι ο Σέρζ Τεσσερών, ειδικό στα θέματα της εικόνας, λέει για τις οθόνες όχι πριν τα 3 τηλεόραση. Ναι. Φαντάζομαι ναι. Είναι και για θέματα υγείας των ματιών κιόλας. Ακριβώς. Και η Γαλλική Παιδιατρική Εταιρεία είχε βγάλει πριν κανένα 2 χρόνια
έτσι μια ανακοίνωση για το πότε τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση και στα κοινωνικά δίκτυα και στα κινητά και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ήταν πολύ αυστηρή. Μάλιστα το είχα αναφέρει σε μια κουβέντα και με κατσαδιάσατε. Είπες τα άλλα, άλλον η Γαλλία, άλλον η Κύπρος. Ναι. Λέει μια φίλη, Θέκλα μου, θα ήθελα να πω ότι στην Κύπρο και σε μικρές κοινωνίες, αν μια κοπέλα ή κορίτσι έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, θεωρείται μπιπ. Αν όμως είναι αγόρι, θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό και οι γονείς τους καμαρώνουν. Πώς αυτό μπορείς να το εξηγήσεις στα παιδιά σου ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες διαφορετικές? Μα τι ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ, λέει η φίλη. Ναι. Τώρα, σε αυτή την ηλικία που συζητούσαμε προηγουμένως, την παιδική ηλικία, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, είναι. Διαχωρισμοί σε τι? Κοινωνικοί διαχωρισμοί, φιλετικοί διαχωρισμοί φίλου. Ότι άλλα λέμε στο αγόρι, άλλα λέμε στο κορίτσι. Όχι, όχι, είναι το ίδιο. Πρέπει να είναι το ίδιο. Γιατί αυτοί οι έμφυλοι διαχωρισμοί προκαλούν προκαταλήψεις φύλου και μετά έχουμε σεξιστικές περιφορές, στερεότυπα του φύλου. Υπάρχουν όμως οι προκαταλήψεις φύλου στην κοινωνία και η ερώτηση της φίλης είναι όταν τα παιδιά μας είναι στην προεφηβεία, για παράδειγμα, και ακούνε στο σχολείο, ακούνε, ο τάδε έχει κάνει σεξ και είναι πολύ μάγκας. Η τάδε έχει κάνει σεξ και είναι πολύ μπιπ. Πώς μιλούμε στα παιδιά μας, λέει, για αυτό το πράγμα? Πώς τους εξηγούμε τι σημαίνει κοινωνική προκατάληψη? Πώς τους εξηγούμε μια υγιή προσέγγιση στη σεξουαλικότητα, που κατά τη γνώμη μου, μια, μέσα στα πλαίσια της υγιούς προσέγγισης στη σεξουαλικότητα, είναι και το να μην κρίνουμε τη σεξουαλική ζωή των άλλων και να εστιαζόμαστε στη δική μας ζωή. Συμφωνώ. Δηλαδή ότι δεν με αφορά εμένα αν ο συμμαθητής μου ή αν η συμμαθήτρια μου έχει ή δεν έχει σεξουαλική ζωή. Δεν είναι δική μου δουλειά. Mm-hmm. Είναι, η σεξουαλική ζωή είναι κάτι πολύ προσωπικό και πολύ ιδιαίτερο του ιδίου του ανθρώπου. Ακριβώς. Και όπως πολύ προσωπικό και πολύ ιδιαίτερο είναι το σώμα του. Mm-hmm. Και όπως μαθαίνουμε τα παιδιά να προστατεύουν το σώμα τους, γιατί στα πλαίσια της σεξουαλικής αγωγής είναι και η προστασία, να μάθουμε στο παιδί προστασία από τυχόν κινδύνους. Ακριβώς, στα πλαίσια της σεξουαλικής υγείας. Δηλαδή να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από παθήσεις που, ή τέλος πάντων νοσήματα που μπορεί να προκληθούν, από μη προσεκτική χρήση. Αυτό μη για μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Σε μικρότερη ηλικία όμως δεν πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά και από τους κινδύνους τους κοινωνικούς? Είπαμε προηγουμένως ότι έχει ανθρώπους διεστραμμένους, άρρωστους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι παιδόφιλοι. Ακριβώς. Σε ποια ηλικία μιλάμε στα παιδιά για αυτό το από θέμα? Από τα τρία και μετά ξεκινάμε και λέμε ότι καταρχήν ένα παιδάκι από 2 μέχρι 4 θα πρέπει να αρχίσει να γνωρίζει τα σημεία του σώματός του, γι' αυτό και τα κάνουν και στην νηπιαγωγείο και στα προνήπια, κάνουν τη μύτη τους, το στόμα τους, τα πόδια τους, τα χέρια τους. Αυτό να ισχύει και για, και για τα σεξουαλικά όργανα, ας το πούμε, χωρίς, όπως είναι η μύτη, έτσι είναι και τα οπίσθια και το εδίο και το πέος και όλα. Δεν υπάρχει, είναι λέξεις αυτές. Δεν φέρουν μαζί τους κάποιο πρόσημο ή κάποια βλαβερή ουσία που πρέπει να την αποφεύγουμε. Είναι και αυτές λέξεις οι οποίες... Ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τις λέξεις που είναι φτιαγμένες ή τις λέξεις επιστημονικές? Χρησιμοποιούμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Δηλαδή, αυτές που μιλάμε στο κάθε σπίτι, στο σπίτι του. Δηλαδή, αν κάποιος λέει, ας το πούμε, ένα στοιχείο του σώμα, ένα σημείο του σώματος με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δεν θα πάει να το πει του παιδιού με έναν διαφορετικό τρόπο όταν το ρωτήσει. Αυτό φαίνεται ότι, ότι έχει... Σε ποια ηλικία αρχίζουμε να λέμε στα παιδιά, αν γνωρίζεις φυσικά ή αν ισχύει για όλες τις ηλικίες, αρχίζουμε να λέμε στα παιδιά τους επιστημονικούς όρους? Π.χ. το γεννητικό όργανο και το ανδρικό και το γυναικείο το λέμε πουλάκι στην Κύπρο, δεν ξέρω, και στην Ελλάδα νομίζω χρησιμοποιούμε αυτόν το... Ή μπορεί να λένε για το αγόρι τσουτσού, δεν ξέρω τι λένε για το κορίτσι. Διαφορά όλα αυτά τα υποκοριστικά όμως είναι σαν να προσδίδουν ότι... Γιατί δεν υπάρχουν υποκοριστικά και για τα άλλα μέρη του σώματος και μόνο για εκείνα τα μέρη του σώματος υπάρχουν? Άρα ίσως να μην χρησιμοποιούμε τα υποκοριστικά. Ναι. Τι όρο χρησιμοποιούμε για το αγόρι και τι όρο για το κορίτσι? Εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και το πουλάκι, αλλά τα κορίτσια δεν έχουν πουλάκι. Τι θα πεις?
Δηλαδή, εμάς ελέγχουμε ναι. ανδρικό και γυναικείο πουλί. Εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι. Εγώ θα το έλεγα με την καθιερωμένη ορολογία που τη χρησιμοποιούν και στη βιολογία όταν κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή, πέος και κόλπος. Ναι, πέος και δύο. Να πει του. Ακούρε τώρα και να πει τη κόρη σου που έχει 2 χρονών, α πούμε. 2 χρονών. Έχει μιλώσει για τα βρεφούκια. Όπω του λε του παιδιού τη λέξη, δηλαδή τι είναι δύσκολη λέξη. Ρε, να πάει το παιδί να βρει να λέει τη λέξη είναι δύο στο σχολείο και να σου πούνε δεν μου του κάνουν νούμερο. Τίποτα δεν του κάνουν. Μιλούν με λέξει. Οι λέξει τι έχει η λέξη. Τι σου κάνει η λέξη δύο δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί η λέξη πουλάκι είναι καλύτερη από τη λέξη είναι δύο. Κορή. Λέω σου, η λέξη δύο είναι η λέξη των μεγάλων. Οπότε, αν ακούσουν ένα μικρό παιδί να χρησιμοποιεί τη λέξη των μεγάλων, θα πάει στο μυαλό των υπολείπων ότι από πού την άκουσαν αυτή τη λέξη, πώς είναι κακοποιημένο το παιδί. Περίμενε λίγο. Όλες, από τη στιγμή που είπαμε ότι το ενήλικο μυαλό κάνει άλλες διαπιστώσεις, αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Ναι, όχι και μόνο για τις λέξεις. Μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία να πα σε έναν νηπιαγωγείο, να πα σε μια προδημοτική σχολή, να πα σε ένα δημοτικό που θα έχει και άλλα παιδιά. Ας πούμε, μα ένα κοριτσάκι, πάει κόρη μου, ας πούμε. Μέσα κάπου εγώ τώρα άλλη κόρη, να πάει και μεγαλώσω με βάση αυτές τις οδηγίες. Και πάει και πει, έχω κυστίδα, με πονάει το εδίο μου. Στη φίλη τη που Δευτέρα Δημοτικού, τι θα καταλάβει άλλη. Κοίταξε να δεις, το θέμα τώρα δεν είναι τι θα καταλάβει άλλη. Κορή, θέλω να σου πω ότι κάποια υπερκοριστικά μπορείς να μην τα χρησιμοποιήσεις. Και μπορεί να λες και ταυτόχρονα επιστημονική λέξη εν τούτη. Μπορείς να πεις του παιδιού, λέγεται και έτσι, λέγεται και έτσι. Δηλαδή, το ότι τη χρησιμοποιάς δεν σημαίνει ότι το κάνεις για να αποφύγεις κάτι άλλο. Αλλά όλα αυτά τα υποκοριστικά που υπάρχουν, τα οποία είναι άπειρα, άμα δεις κάθε περιοχή έχει και τα δικά της υποκοριστικά, που φτιάχνουν κιόλας, δικά τους κάποιοι. Δηλαδή... Ξέρεις όμως ότι μία φορά είχα ένα ζευγάρι που έβλεπα στο γραφείο παλιά, πολύ παλιά, που είχα ένα αγοράκι, το οποίο το πρόσεχε μια οικογένεια. Εντάξει, δεν πήγαινε σε νηπιαγωγείο των μωρών, πήγαινε σε ένα σπίτι. Η οικογένεια ήταν Κύπρη. Αυτοί που πρόσεχαν το παιδί, ο σύζυγος ήταν εξ Ελλάδος και ήταν αγοράκι. Και όταν σε κάποια φάση το αγοράκι χρησιμοποίησε για το γεννητικό του όργανο, το υποκοριστικό, το καλαμαρίστικο, το ελλαδικό, τότε κατάλαβα ότι είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά το μωρό. Καταλάβεις να σου πω. Δηλαδή, είναι και θέμα ασφάλειας. Μόνο από αυτό το στοιχείο το κατάλαβα. Ναι. Εδώ άρχισαν να το ψάχνουν. Πού ξέρει το μωρό, το βρέφος, πόσο ήταν, 18 μηνών, 2 χρονών. Δεν ξέρω πώς θυμούμε. Ήταν μωρό που μόλις άρχισε να μιλάει. Αφού εμείς λέμε το πουλάκι. Ναι, χρησιμοποίησε όμως την επιστημονική ορολογία. Όχι. Χρησιμοποίησε τη λέξη που λέγεται σε άλλες περιοχές. Στην περιοχή από την οποία προέρχεται ο άνθρωπος. Που δεν είναι κυπριακό. Ναι, είναι. Κατάλαβες. Δηλαδή. Όμως και καταλάβαν οι γονείς ότι κάποιος είχε μιλήσει του μωρού, είχε αγγίξει του μωρού κλπ. Και το ψάξες. Εντάξει, αυτό δεν φανταζόμαι να προκλίνονταν σε αντίστοιχη περίπτωση αν η λέξη ήταν κάποια επιστημονική έννοια. Γιατί δηλαδή, φαντάζομαι κάποιος ο οποίος πάει να κάνει κάτι τέτοιο θα μιλούσε στο μωρό με επιστημονική έννοια. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Θέλω καν να σκέφτομαι πώς μπορεί και ένας άνθρωπος να κάνει έτσι. Είναι, τι να πω, είναι θέματα αυτά για άλλες αναλύσεις. Είναι για μας. Ναι. Δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Εγώ πιστεύω ότι εμείς προσδίδουμε στις λέξεις νόηματα και εμείς τα βλέπουμε πονηρά κάποια πράγματα και ότι το θέμα δεν είναι τι λέξη θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές και τι θα δώσουμε στο παιδί μας να καταλάβει. Άρα είναι εντάξει, για παράδειγμα, να λέμε ότι αυτό το οποίο η γιαγιά σου ή ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου χρησιμοποιεί τη λέξη μπουλάκι, στην επιστημονική ορολογία ονομάζεται πέος ή ονομάζεται δύο. Ρωτάει ένας τηλεθεατής, ο μπαμπάς ή η μαμά πρέπει να μιλάει στο παιδί, ποιος θεωρείται πιο κατάλληλος? Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο, αλλά θα έλεγα ότι μετά την προεφηβεία και μετά είναι καλό να αναλαμβάνει ο ομόφυλος γονέας. Ομόφυλος σημαίνει ο γονέας που έχει το ίδιο φύλο με το παιδάκι, για να μην θεωρηθεί ότι μιλώ για κάτι άλλο. Λοιπόν, ο ομόφυλος λοιπόν γονέας αναλαμβάνει το
το παιδί που είναι στο αντίστοιχο φύλο για να του εξηγήσει κάποια πράγματα που είναι πιο οικεία, καθώς γίνεται και η ταύτιση. Δηλαδή και... στο αγόρι να κάνει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ο πατέρας και στο κορίτσι είναι η μητέρα. Ναι, μετά στην προεφηβεία και μετά, που και τα κορίτσια θα έχουν κάποιες απορίες γύρω από ότι είναι μηνός ρήσιν ενδεχομένως, ή πιο, μπορεί να συμβουλευτούν πιο εύκολα τη μητέρα τους, που μπορεί να έχουν δει και αντίστοιχες σκηνές, ας το πούμε, να έχουν ακούσει ότι έχω την περίοδο μου και θα θέλουν να ρωτήσουν πράγματα, και τα αγόρια, τους πατεράδες τους που είναι στο αντίστοιχο... Τι γίνεται αν έχεις ένα ζευγάρι στο οποίο η μάνα είναι υπέρ του να γίνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά και ο πατέρας αρνείται. Και λέει όχι, δεν είναι σωστό. Αυτό πρέπει να το λύσουν πρώτα μεταξύ τους και μετά ενώπιον του παιδιού. Και αυτό συμβαίνει για όλα τα πράγματα, όχι μόνο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν μπορούν δύο άνθρωποι να μην συνεννοούνται και μετά να πάνε να μιλάει ο καθένας στο παιδί με τον δικό του τρόπο και να προσπαθεί ο καθένας να περάσει το δικό του. Θα μπερδέψεις το παιδί, θα το κάνεις το παιδί να θεωρηθεί ότι είναι και το μέγα θέμα αυτό, που είναι αφορμή για να γίνονται διενέξεις μες στην οικογένεια. Άρα είναι κάτι για το οποίο συζητούμε πρωτού, κάνουμε παιδιά με κάποιον άνθρωπο, ναι, για το πώς θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και αν θα τους διαπαιδαγωγήσουμε σε όλα τα επίπεδα και στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Νομίζω πως ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχεις έτσι ξεκαθαρίσει από την αρχή, για να μην δημιουργηθούν μετά προβλήματα στην ομαλή ανατροφή των παιδιών, γιατί βλέπουμε πολλά από γονείς που έχουν και εκείνοι τα δικά τους μεγαλώματα, τους δικούς τους τρόπους ανατροφής, και ο καθένας προσπαθεί, γνωρίζοντας ότι, ότι αυτός ο τρόπος είναι ενδεδειγμένος, γιατί αυτόν βίωσαν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους έτσι ή με τον άλλο τρόπο, με αποτέλεσμα να έρχονται σε διαμάχη οι δύο γονείς και στο τέλος τα παιδιά να την πληρώνουν, καθότι στο τέλος γίνονται και χειριστικά τα παιδιά, γιατί αντιλαμβάνονται πού να πάνε, σε ποιον να πάνε, να πουν τι, και καταφέρνουν τα παιδιά να παίρνουν αυτό που θέλουν, χωρίς πάντα να ωφελεί αυτό, γιατί οι δύο γονείς δεν μπορούν να τα βρουν. Μάλιστα. Άρα, συνεννοούμαστε που πριν ποιος θα μιλήσει, τι θα πούμε στα παιδιά μας. Και αν κάποιος με τον οποίο θέλουμε να κάνουμε παιδί διαφωνεί με τις απόψεις μας, είναι καλή ιδέα να κάνουμε παιδί μαζί του. Νομίζω πως θα φέρει προβλήματα στη συνέχεια. Εξαρτάται τώρα και πού εμπίπτει αυτή η διαφωνία. Ναι, όμως μπορεί να έρθει ένας πατέρας και να πει, για παράδειγμα, εγώ δεν νιώθω άνετα να μιλήσω στα παιδιά για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, κάνε το εσύ. Ειδικά αν η μαμά είναι εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, αν είναι βιολόγος. Αυτό... αν έχει... είναι και κακό. Όχι, είναι καθόλου. Δηλαδή είναι απαραίτητο οπωσδήποτε ο ομόφυλος γονέας να μιλήσει με το παιδί του στην προεφηβεία και όχι, μετά. Όχι, καθόλου. Ντάξει. Απλά ρωτήστε ναι, ποιο είναι το ενδεχομένως καλύτερο. Μου λέει μια φίλη, γεια σου, ναι, Θέκλα, θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω μια κόρη 13 χρονών και δεν με ρώτησε ποτέ τίποτα για τη σεξουαλική λειτουργία. Πώς μπορώ να της μιλήσω? Πώς θα ξέρω τι ακριβώς γνωρίζει? Μήπως δεν πρέπει να της πω κάτι? Εγώ είμαι της άποψης ότι λέμε στα παιδιά κάτι όταν ρωτήσουν. Εκτός αν πρόκειται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος ή ειδικού ενδιαφέροντος, όπου για την προστασία τους είναι καλό να ενημερωθούν, και εκεί μπορούμε να το κάνουμε φαίνοντας αντίστοιχο υλικό, φαίνοντας ένα παιχνίδι που μιλάει για αυτό το θέμα, βλέποντας έναν ντοκιμαντέρ που μιλάει για αυτό το θέμα, ή διαβάζοντας ένα ειδικό παραμύθι για αυτό το θέμα, που μπορούμε, όπως διαβάζουμε τα άλλα παραμύθια, να διαβάσουμε και εκείνο. Στείλες μας κάποια παραμύθια, έχετε τα έτοιμα να τα δούμε? Πάρτε μας τα παραμύθια να τα δούμε, όπως λέει η Αριστονίκη μας. Και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ ωραίο να έχει το παιδί στη βιβλιοθήκη του, το κάθε παιδί τη δική του βιβλιοθήκη, κάποια βιβλία τα οποία μπορούν να το βοηθήσουν να διαφωτιστεί γύρω από ζητήματα τα οποία τον ανησυχούν. Εγώ δηλαδή, αν σε κάποια ερώτηση δεν θα ήξερα τι θα απαντούσα ή θα μου ήταν δύσκολο να το αναλύσω, θα έλεγα στο παιδί, πάρε αυτό το βιβλίο, διάβασε και μετά έλα να το συζητήσουμε. Λοιπόν, είναι μόνο για κορίτσια ηλικίας προεφηβικής, 8 με 12. Το ψυχογείο είναι το ίδιο εκδοτικού που είμαι και εγώ. Έχει και για τα αγόρια, οδηγός για τα προεφηβικά χρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το έχω διαβάσει. Και αυτό το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία. Φυσικά. Είναι μόνο για κορίτσια ηλικίας 8 με 12 χρονών, οδηγός
Για τα προφηβικά χρόνια. Για τα προφηβικά χρόνια. Για cool. Ναι, για cool, cool προφηβικά χρόνια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μεταφρασμένο από τα αγγλικά, γαλλικά. Είναι ξένα συνήθως. Είναι ξένο συγγραφέα. Έχει έστειλε και το αντίστοιχο για τα αγόρια. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το έχουμε ξαναδείξει. Ναι, ναι. Είναι για παιδάκια που έχουν ενδεχομένως κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές και βοηθά μέσω των εικόνων, καθώς ενδεχομένως κάποια παιδάκια με αναπτυξιακή διαταραχή να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη σεξουαλικότητα ή γενικά την αλλαγή στην εφηβεία. Τι εννοείς με αναπτυξιακή διαταραχή, μαθησιακή? Αναπτυξιακή διαταραχή. Δηλαδή αυτισμό. Αυτό δεν είναι για παιδιά εξειδικευμένων ομάδων. Ναι, εξειδικευμένων ομάδων. Γιατί είχα χθες μια μαμπά, η οποία μου έγραψε στο Instagram, Θέκλα μου, αύριο, Θέκλα μου, είναι και ακόμα πιο δύσκολο όταν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, π.χ. αυτισμό. Ακριβώς. Επειδή σεξουαλικά αναπτύσσονται κανονικά και είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Ναι. Τι έχεις να πεις σε αυτήν η μαμά? Ναι, είναι όντως, είναι πολύ έτσι πιο δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα όταν είναι δυσλειτουργική η κατάσταση του παιδιού, να του τα εξηγήσεις. Αυτό λοιπόν το παραμύθι είναι παραμύθι, είναι οδηγός. Κάνει και για παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ναι, ναι, ναι. Από αγόρι άντρας, φίλοι, από αγόρι άντρας και από κορίτσι γυναίκα. Υπάρχει και το αντίστοιχο για τα κορίτσια. Έφερα έτσι και λίγο τέτοια υλικό για να καλύψουμε όλα τα... Και τι γίνεται όμως, ρε παιδί μου, εγώ έχω την τούντη σκέψη πολλά μέσα στο μυαλό μου και την είχαμε συζητήσει και τη Δευτέρα που ήταν και η Μαριάννα Κροθυγός φυσικά. Για τα άτομα με αναπηρία οποιοδήποτε είδους και τα σεξουαλικά τους δικαιώματα, τη σεξουαλική τους υγεία, τη σεξουαλική τους αγωγή, αλλά και τα σεξουαλικά τους δικαιώματα. Είναι ένα θέμα σημαντικό. Πολύ. Δηλαδή, ακούγεται ταμπού τώρα και λέει, μα τι συζητά τούτη. Τώρα στην τηλεόραση, μπορώ να φανταστώ να είναι και απόγευμα, συζητά έτσι πράγμα. Ναι, όμως όταν έχεις ένα παιδί το οποίο έχει για παράδειγμα σύνδρομο Down ή είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχει κάποια άλλη αναπτυξιακή διαταραχή, δεν μπορείς να γνωρίσεις ότι μπαίνοντας στην προεφηβεία και στην εφηβεία θα αναπτυχθεί το φύλλο του κανονικότατα και θα έχει τις ορμές και τις επιθυμίες που έχει οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναπτυξιακή διαταραχή. Οπότε πώς χειρίζονται οι γονείς αυτοί τα παιδιά τους και η ειδική παιδαγωγή αυτά τα παιδιά και τι είναι και ηθικό, βιοηθικό για τα παιδιά αυτά? Αυτό είναι θέμα για μια άλλη εκπομπή. Ναι, είναι για ολόκληρη εκπομπή. Πολλά λεπτό θέμα. Πολύ λεπτό ζήτημα και πολλά ταμπού και προκαταλήψεις για αυτό το θέμα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Φάκελος Εφηβεία, τα αγόρια στην εφηβεία. Είναι ένα βιβλίο που πήρα και στο Λάζαρο. Ναι, Λάζαρο, γι' αυτό που σε διαβάσεις το. Καλό. Είναι καλό, ναι. Άρεσες σου. Πόσες σελίδες είναι? Δεν θυμούμαι περίπου. Τα μεγάλο ή μικρό? Δεν ήταν πολλά μεγάλο. Εγώ είχα αγοράσει στο Λάζαρο το δικό μου έναν έτσι μεγάλο, έναν ισπανικό μεταφρασμένο, θέλω να μάθω για το σεξ. Ήταν 8 χρονών περίπου. Και μέσα στην πάφο και θυκιάβαζε το. Και ήταν έτσι κρυμμένο, σκυμμένο στο βιβλίο και λέει, μάνα μου, τι διαβάζει τσάμε? Και λέει, φύγε που δαμε, κυρία Συνουσία, λέει. Ήταν όπως τα είπες εσύ οι λέξεις. Φύγε που δαμε, κυρία Συνουσία. Όχι, εγώ τι κάνω, εδώ κατά το βιβλίο είναι πυρεμίδηση. Εκτός και αν το είπαν ηρωνικά. Παίζει για τον Λάζαρο να υπάρχει και αυτό το σενάριο. Εκτός και αν το είπαν επίτηδες. Πάμε σε μια άλλη και επιστρέφουμε. Ωραίο βιβλίο είναι τούτο. Έχουμε το και εμείς τούτο. Είχαμε το και εμείς και αυτό. Έγραψες εδώ κάποιες σημαίες που θέλεις να διαβάσω, γιατί είναι ωραίες. Okay. Από τη βιβλιογραφική έρευνα της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου. Πρώτου της διαβάσω, ήθελα να την ρωτήσετε κάτι, κύριε Τρυφωνίδου. Ρωτήστε. Κύριε μου, ρίξατε το βιβλίο μόνο για κορίτσια 8 με 12. Να ανοίξουμε το μικρόφωνο του παιδιού, γιατί είναι κλειστό. Πατάτε που κάτω, έλα Λαζάρε μου εσύ. Ένα ανοιχτό. Ναι. Δεν ακούγεται το παιδί. Να δω. Σίγουρα ανοιχτό. Φέρε να δω.
Ναι, είναι ανοιχτό. Έλειψε η μπαταρία του προφανώς. Ένα, δύο, δεν ακούετε κάτι. Δεν έχει δάμειο. Θα μας πεις σε λίγο. Εντάξει, γιατί έλειψε η μπαταρία. Πάρε την μπανάνα σου και θα μας φτιάξουν το μικρόφωνο. Λοιπόν, λες, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ενημέρωση των νέων σε θέματα γενετήσιας αγωγής, αλλά και διαπροσωπικών σχέσεων, δηλαδή και συναισθηματική αγωγή. Mm-hmm. Όχι μόνο καθαρά για τη σεξουαλική λειτουργία του οργανισμού, για τη σεξουαλική πράξη. Ναι, αλλά... αυτό το μαθαίνουν και στη βιολογία. Μάλιστα. Η γενετήσια αγωγή δεν περιορίζεται στην ενημέρωση επί της λειτουργίας μόνο των γενετικών οργάνων. Αναφέρεται στη βιολογική, ψυχολογική και κοινωνιολογική πλευρά του σοβαρού αυτού θέματος. Είναι γεγονός ότι επικρατεί μεγάλη άγνοια μεταξύ των νέων για τα θέματα που αφορούν την υγεία και την όλη λειτουργία του γεννητικού συστήματος. Η ενημέρωση τους πτωχή ίσως είναι από τον Γκρεατσάφτα το 87. Ναι, ναι. Ναι. Η ενημέρωση τους πτωχή ίσως και περιορισμένη, ορισμένες φορές και εσφαλμένη, προέρχεται από τους φίλους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το γεγονός όμως αυτό της μη σωστής και πλήρους πληροφόρησης έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την πρώιμη έναρξη των σεξουαλικών επαφών, αλλά και την αύξηση των αμβλώσεων, δηλαδή εκτρώσεων σε νεαρή ηλικία. Αυτά είναι από τον Γκρεατσά το 1987 και λέει «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ή αγωγή είναι μια συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς που προάγουν τη σεξουαλική υγεία και αξιοποιούν τις ατομικές δυνατότητες». Παλάση και Αδάμ, 1994, σελίδα 97. Είναι ένας όρος που έχει πολλές αδυναμίες, η σεξουαλική αγωγή. Ο καθένας τον ερμηνεύει διαφορετικά και είναι σίγουρος για την ορθότητα της ερμηνείας που δίνει, χωρίς να υποψιάζεται ότι για τους υπόλοιπους μπορεί να έχει άλλο περιεχόμενο. Γι' αυτό εγώ τόση ώρα νιώθω ότι μιλούμε χωρίς υπόβαθρο. Ίσως να, λόγω της ώρας που μεταδίδει η εκπομπή να μπορούμε να βάλουμε το υπόβαθρο. Δεν ξέρω. Εντάξει, προσπαθώ να τα πω όσο γίνεται πιο ναι, τηλεοπτικά. Όχι, ναι. Πάλι όμως, γιατί σε μια απογευματινή εκπομπή που υποτίθεται ότι τα παιδιά παρακολουθούν την τηλεόραση από 3 χρόνων και πάνω, να μην μπορούμε να δείξουμε και καρτέλες ή να δείξουμε και σελίδες από τα βιβλία τα οποία αναφέραμε. Είναι ένα θέμα συναισθηματικά φορτωμένο με ηθικές προεκτάσεις και φανερές κοινωνικές επιπτώσεις. Η άποψη του κάθε γονιού είναι δίκαιο να έχει την ίδια βαρύτητα με το οποιοδήποτε ειδικού, χωρίς όμως να έχει την ίδια εγκυρότητα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ότι ο γονιός έχει άποψη, αλλά αν ο ίδιος ο γονιός δεν είναι ιατρός, δεν είναι παιδίατρος, δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι παιδοψυχολόγος, δεν είναι κοινωνικός λειτουργός, δεν κάνει ένα επάγγελμα συναφές με τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη ψυχική υγεία ή τη σωματική υγεία, δεν μπορεί να έχει την ίδια εγκυρότητα. Η άποψη που έχει ένας γονιός που δεν είναι ειδικός είναι ότι έμαθε από μόνος του, το οποίο μπορεί να είναι έγκυρο, μπορεί όμως και να μην είναι, μπορεί να είναι και άκυρο. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος ότι αποφάσισε την εισαγωγή μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολικό πρόγραμμα. Η απόφαση αυτή ελήφθη το 1936. Και έκτοτε επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά δεκαετία σαν μια τολμηρή και πρωτοποριακή πολιτική επιλογή. Και ακόμα να το βάλω. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια έχουν αθόρυβα περιληφθεί αρκετές πληροφορίες στα σχολικά βιβλία. Όμως ο τρόπος διδασκαλίας απέχει πολύ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τα προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι αναγκαίο να εξετάζουν πέρα από τις βιολογικές και ιατρικές διαστάσεις και τις πολιτιστικές και ψυχολογικές παραμέτρους. Και εδώ έρχομαι να σε ρωτήσω το προφανές. Ποια ειδικότητα είναι η καταλληλότερη για να διδάξει σεξουαλική αγωγή? Ναι. Κοίταξε, κατά τη γνώμη σου. Είναι πολλές ειδικότητες μαζί. Πρέπει να γνωρίζεις την ανάπτυξη, την πράγματα για την εξέλιξη και ανάπτυξη των παιδιών, τι μπορούν να αντιληφθούν τα παιδιά σε κάθε εξελιχτικό αναπτυξιακό στάδιο. Πρέπει να γνωρίζεις τη βιολογική λειτουργία του οργανισμού για να μπορείς να εξηγήσεις ενδεχομένως κάποια πράγματα. Πρέπει να γνωρίζεις πράγματα που αφορούν τα φύλλα, δηλαδή ψυχολογία που αφορά τη ψυχολογία του φύλου.
πώς λειτουργά η γυναίκα, πώς λειτουργά ο άντρας, ενώ διαπροσωπικά, σχεσιακά κτλ. Πρέπει να γνωρίζεις κάποια πράγματα. Και από κοινωνιολογική σκοπιά, όμως, όχι μόνο από ψυχολογική σκοπιά. Και είναι καλά να έχεις και γνώσεις θρησκεολογικές, ανάλογα με τα παιδιά στα οποία θα διδάξεις τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αν είναι σε παιδιά τα οποία προέρχονται από ένα περιβάλλον που έρχεται από μια θρησκεία, από άλλη θρησκεία. Διαπολιτισμικά. Και έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, έχει και ιατρικές προεκτάσεις, έχει και πολλές προεκτάσεις. Άρα θεωρώ ότι ο κατάλληλος πρέπει να έχει ένα υπόβαθρο που να έχει είτε ιατρική, βιολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογία. Και να έχει κάνει πρόσθετη εκπαίδευση πάνω στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτει και τα υπόλοιπα και να υπάρχει συνδυασμός ειδικοτήτων και απόψεων. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει, όχι. Δηλαδή λέγονται κάποια πράγματα στο μάθημα της βιολογίας, λέγονται κάποια πράγματα στο μάθημα της οικιακής αγωγής. Και οικιακής οικονομίας. Και οικιακής οικονομίας, εν τω μεταξύ, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν 4-5 χρόνια, θυμάμαι πότε, με είχε καλέσει ο σύνδεσμος καθηγητριών οικιακής οικονομίας να τους κάνω μία ομιλία στους καθηγήτριες οικιακής οικονομίας. Νομίζω δεν είχε άντρες καθηγητές, ήταν γυναίκες καθηγήτριες. Τα παλιά οικοκυρικά. Παλιά μας έκαναν οικοκυρικά στο γυμνάσιο ή στο δημοτικό. Και να τους μιλήσω για το γάμο. Οπότε εγώ τους στέλνω πρόταση για τίτλο ομιλίας. Αξίζει τον κόπο να παντρεύεται κανείς σήμερα? Και έγινε ολόκληρο θέμα μέχρι να αποδεχτούν να κάνω ομιλία με εκείνον τον τίτλο. Και μετά σκέφτηκα και τους το είπα κιόλας. Εννοείται ότι στο ερώτημα αξίζει τον κόπο να παντρεύεται κανείς σήμερα, ένας ψυχολόγος που θα μιλούσε σε μια αίθουσα γεμάτη ενήλικες, οι οποίοι διδάσκουν στα παιδιά οικιακή οικονομία και κατ' επέκταση, εφόσον στα μαθήματα της οικιακής οικονομίας υπάρχουν και θέματα σεξουαλικής αγωγής και σεξουαλική αγωγή, εννοείται ότι θα έλεγε τα υπέρ και τα κατά του γάμου, θα ανέφερε επιστημονικά δεδομένα. Και σκέφτηκα αν είναι τόσο συντηρητική, τουλάχιστον η εξουσία. Εντάξει, γιατί φαντάζομαι τα πρόσωπα που ήταν στο Συμβούλιο, ώστε να δυσκολεύονται από τον τίτλο της ομιλίας. Πώς μπορούν αυτά τα πρόσωπα, όχι όλα. Μιλάω για αυτούς που να πάνε να διδάξουν στα παιδιά σεξουαλική αγωγή, αν τους ενοχλεί να ακούσουν. Γιατί γελάσεις εσύ όταν είπα αξίζει τον κόπο να παντρεύεται κανείς σήμερα? Γιατί μου φάνηκε προκλητική ερώτηση. Ναι, προκλητική ερώτηση που γινόταν σε καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν σε παιδιά και κάνουν και σεξουαλική αγωγή και συναισθηματική αγωγή. Εκ των πραγμάτων. Ναι, μια προκλητική ερώτηση προκαλεί ενδιαφέρον για να ακούσεις μια ομιλία. Δεν έλεγες εκεί ότι προκαλεί και νέες ερωτήσεις? Προκαλεί και νέες ερωτήσεις. Ο Ιβίκη το έλεγε στο βιβλίο που διάβαζα για τον Αλεξανδρίδη. Λέει προκαλεί και νέα ερωτήματα. Ακριβώς. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε τόσο, αν το μυαλό μας είναι τόσο κλειστό, είναι μέσα σε ένα κουτί και δεν μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το κουτί, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή και νοοτροπία από εμάς? Και όσο και αν εμείς ακούμε την Αριστονίκη που μας λέει μετά από την τάδε ηλικία τους αφήνει να δεις τηλεόραση, ή ακούμε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες, ή τη γαλλική παιδιατρική εταιρεία που λέει απαγορεύεται να βλέπεις τηλεόραση, θυμού μας έλεγες μισή ώρα, τριαδέρθη κλπ. Ακόμη και αν θέλουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας, δεν ζουν σε ένα περιβάλλον που επηρεάζονται και ακούνε πράγματα. Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί τους, άμα εγώ ως ενήλικας φοβάμαι να αμφισβητήσω κάποια πράγματα? Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι στην εκπαίδευση είναι καλό να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έχουν ανοιχτοσύνη και να με βλέπουν μακριά. Επειδή όμως εμείς εδώ ως εκπομπή, που δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή και δεν έχουμε πολιτική πίεση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της εκπαίδευσης. Ο στόχος μας είναι μέσα από αυτή την εκπομπή, από όσους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες μας παρακολουθούν τώρα ζωντανά ή όσους θα δουν μετά την εκπομπή στο διαδίκτυο, να προβληματίσουμε δημιουργικά για το πόσο καθένας γονιός, εγώ νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει να αναλάβει στα χέρια του τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των δικών του παιδιών. Και όχι να περιμένει, αφού και από το 36 λέει που ψηφιστήκε, να περιμένει πότε να εφαρμοστεί και πώς θα εφαρμοστεί. Και αν εφαρμοστεί. Και αν εφαρμοστεί και αν είναι το κατάλληλο προσωπικό. Κυρία Τριφωνίδου, είχατε μια ερώτηση να κάνετε. Μαρία μου. Σύμφωνα με το βιβλίο μόνο για 8 με 12 ετών, είναι τότε που αρχίζει η εφηβεία.
Αυτό μπορεί να το ρωτήσετε στη μητέρα σας, που είναι σχολική εξελικτική ψυχολόγος. Εγώ μια απλή γενική ψυχολόγος είμαι, στη μητέρα σας. Λοιπόν, το κάθε άτομο μπαίνει στην εφηβεία, δεν υπάρχουν κάποιες νόρμες, κάποιες ηλικίες, αλλά το κάθε άτομο μπαίνει στην εφηβεία με το δικό του, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, που δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα πότε θα γίνει. Εκείνον το βιβλίο όμως έγραφε για cool προέφηβους. Ναι. Άρα ηλικία 8 με 12 στα κορίτσια πάνω κάτω είναι η προεφηβεία. Θες να μπει στην προεφηβεία? Είναι στην προεφηβεία. Θέλεις να μπεις στην εφηβεία? Ναι. Ανυπομονείς πότε θα έρθει η εφηβεία? Όχι. Ευτυχώς. Μα γιατί? Τι είναι η εφηβεία, πώς τη φαντάζεσαι την εφηβεία? Εφηβεία φαντάζομαι ότι να είμαι μεγάλη. Ναι. Και να πηγαίνω σε πιο μεγάλες τάξεις, πιο δύσκολες. Α, Παναγία μου, το μωρό μου είναι να ταλαιπωρείται. Είδες, σκέφτηκε το κοπελούδι, λαλή σου, από στην εφηβεία να έχω πιο δύσκολες τάξεις. Ναι. Μπράβο ρε Μαρία. Άρα θα προτιμάς να μείνεις παιδί? Ναι. Και άμα είμαι παιδί μπορώ να παίζω. Ενώ όταν μεγαλώσω, θα μπορώ να τρέχω και να παίζω. Αχ, κόρη μου. Σοβαρό το πρόβλημα σου. Να σου πω, κοίταξε. Εσύ όμως μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που έχεις μία μαμά η οποία είναι ακαδημαϊκός ψυχολόγος. Ναι. Και η οποία μας έχει πει εδώ πολλές φορές ότι πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν. Θεωρείς ότι όταν μεγαλώσεις η μαμά σου δεν θα φροντίζει να παίζεις, έστω και αν πηγαίνεις στο μεγάλο σχολείο? Θα φροντίζει να παίζω με τις φίλες μου. Αλλά να είμαι μεγάλη και δεν θα μπορώ να παίξω τα πιο μικρά, τα διασκεδαστικά τα παιχνίδια. Α, κατά τη γνώμη σου τα παιχνίδια των μεγάλων δεν είναι τόσο διασκεδαστικά όσο αυτά των μικρών? Όχι, δεν είναι τόσο διασκεδαστικά. Μας πει ο Λάζαρος που είναι πιο μεγάλος από εσένα, είσαι 6 χρόνια, πιο μεγάλος Λάζαρος είναι αδερφή σου. Πέντε, πέ μας Λάζαρε να δούμε εσύ που εμπήκες ήδη στην εφηβεία, αν είμαι σίγουρη. Συμφωνείς με την άποψη της Μαρίας? Η Μαρία που είναι 8 χρόνια λέει, αν μπω στην εφηβεία, από τη μία δεν θα έχω πολύ χρόνο να παίζω γιατί να έχω μαθήματα δύσκολα και από την άλλη δεν είναι τόσο διασκεδαστικά τα παιχνίδια των μεγαλύτερων. Όσο μεγαλώνεις, διαφορετικά παιχνίδια σου αρέσουν. Ναι, είναι διασκεδαστικά όμως εκείνα δηλαδή, που σου αρέσουν. Δηλαδή που να μεγαλώσει, να της αρέσουν συγκεκριμένα αλλά διαφορετικά παιχνίδια που να της φαίνονται... Καταλάβες. Σχεδαστικά. Αυτά που τώρα τα παιχνίδια που παίζει ο Λάζαρος για παράδειγμα, που σου φαίνονται βαρετά, που σου φαίνονται ότι είναι ωραία παιχνίδια, είναι διασκεδαστικά, είναι επειδή είσαι πιο μικρή. Όταν να πας στην ηλικία που είναι τώρα ο Λάζαρος, θα δουλεύει και εσένα το μυαλό σου με παρόμοιο τρόπο που δουλεύει το μυαλό του Λάζαρου τώρα και θα σου αρέσουν εκείνα τα παιχνίδια. Είναι πολλά παράξενο το πράγμα, πίστεψε με. Γιατί όταν είμαστε μικροί, βλέπουμε τους μεγάλους και κάνουν πράγματα, τις βλακίες που κάνουν. Και μετά ή τα παράξενα πράγματα που κάνουν, είναι το λόγο σκέφτηκε το τώρα να κάνουν το πράγμα. Και μετά όταν πάμε εμείς σε την ηλικία, βρίσκουν τον εαυτό μας να κάνουν τα πράγματα. Ξέρεις, τώρα το μυαλό σου εσένα, είσαι 8 χρονών. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι νευροεπιστήμονας για να σου πω, αλλά είναι σε ένα στάδιο ανάπτυξης το μυαλό σου εσένα, το οποίο είναι. Πώς να σου πω, σκέφτου ένα δέντρο που είναι ένα μέτρο. Εντάξει, ένα δέντρο που είναι ένα μέτρο έχει άλλες δυνατότητες από ένα δέντρο που δυο μέτρα. Όχι ότι απαραίτητα είναι καλύτερο το δέντρο που δυο μέτρα που είναι ένα μέτρο, αλλά βλέπει άλλα πράγματα, καταλαβαίνει άλλα πράγματα. Ναι. Καλύτερη ηλικία, ξέρεις ποια είναι? Ποια? Εκείνη που έχουμε κάθε φορά. Ενώ, ναι, είναι καλύτερη αυτή που έχεις τώρα. Ναι, είναι καλύτερη. Όπως τώρα σκέφτεσαι ότι αυτή η ηλικία που έχω τώρα είναι η καλύτερη, μετά από ένα χρόνο πάλι να σκέφτεσαι αυτή η ηλικία που έχω τώρα είναι η καλύτερη, ναι. Ναι. Εντός, εμένα η κόρη μου έλεγε τι ωραία να ήμουν για πάντα στον νηπιαγωγείο. Όταν όμως έγινε 18 χρονών και πήρε άδεια οδήγησης και άρχισε να οδηγεί, είπε τι ωραία τώρα που γίνα 18 χρονών και πριν δεν ήμουν. Εσύ Λάζαρε, σκέφτεσαι αγίες 18, βλέπεις το έτσι με... Εντάξει. Το προσδοκάς. Τώρα που έχουμε σχολείο και έτσι λίγο πιεστικά το 18, που να γίνεις 18 θα έχεις σχολείο. Να πας στρατό γέμο. Ναι. Βαθώ με το μικρόφωνο σου κοντά να ακούεις εσύ. Μετά το στρατό. Θα πας πανεπιστήμιο. Ναι, και πανεπιστήμιο, να είσαι πιο ελευθερός έτσι.
Μάλιστα. Άρα έχουμε εδώ, φέραμε εδώ ένα παιδί που δεν είναι... Είπες δεν είναι προέφηβη ακόμα. Για να λες, είναι προέφηβη, δεν είναι. Έφηβη δεν είναι. Έφηβη δεν είναι. Προέφηβη είναι. Εσύ που είσαι μικρή, θέλεις να μεγαλώσεις ο ξα... Θέλω να μεγαλώσω πάντα. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Και σε την ηλικία της Μαρίας, θέλεις να μεγαλώσεις. Ναι, πάντα ήθελα να μεγαλώσω. Πάντως συγχαρητήρια που έκανες παιδί, το οποίο θέλει να μείνει στην ηλικία του. Αυτό είναι καλό. Τούτο είναι καλό σημάδι. Συνήθως θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά που, είτε τα παιδιά που στην εφηβεία και δεν αντέχουν άλλο την καταπίεση που αισθάνονται πλέον στην εφηβεία, ή τα παιδιά που περνούν σε έναν περιβάλλον δύσκολο παιδικό. Τα παιδιά που έχουν, δεν λέμε για μας, μιλάμε γενικά, κακοποιητική είναι ανατροφή. Λοιπόν, έχεις κάτι να πεις, γιατί ήρθε εδώ μια ερώτηση πολύ προκλητική. Μάλιστα. Εκτός και αν έχεις κάτι να πεις. Ας ακούσουμε την ερώτηση, την προκλητική. Ρωτά ένας τηλεθεατής. Ομοφιλόφιλοι γονείς, πώς μπορούν να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους και να τους κάνουν σεξουαλική αγωγή. Μάλιστα. Η οποία φαντάζομαι η ερώτηση αυτή έρχεται... Για να θίξει το ζήτημα της, της υιοθεσίας παιδιών από ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα για μια ολόκληρη εκπομπή. Μπορούν οι άνθρωποι, δηλαδή μπορούν οι άνθρωποι με όποιο σεξουαλικό προσανατολισμό και να έχουν, να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί, τα παιδιά τους, όπως μιλάμε και εμείς που μπορεί να μην έχουμε τον ίδιο σεξουαλικό προσανατολισμό για, για τον αντίθετο, για άλλους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, για παράδειγμα, και εκείνοι μπορούν να μιλήσουν. Για παράδειγμα, μία μητέρα, στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που είναι πραγματικό κεφάλαιο, δεν είναι ψεύτικο, είναι όλες οι ιστορίες αληθινές. Μία μητέρα μπορεί να βρίσκει τον εαυτό της μπροστά σε μια περίεργη φάση όταν το παιδί της στην εφηβεία πάει και της λέει «Μαμά, είμαι ομοφιλόφιλος» ή «Μαμά, είμαι ομοφιλόφιλη». Και να μην ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί ήδη είναι ετεροφιλόφιλη. Και να δυσκολεύεται να μην ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη. Επειδή ζούμε στην Κύπρο, και επειδή εγώ έχω δουλέψει 20 χρόνια στην Κύπρο, εσύ 9 τώρα, ναι, στον ένατο χρόνο. Λοιπόν, επειδή δούλευες προηγουμένως στην Ελλάδα και γνωρίζουμε οι ψυχολογικές ιστορίες αρκετών ανθρώπων, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν πολλοί γονείς κακοποίησαν ψυχολογικά τα παιδιά τους όταν τα παιδιά τους τους μίλησαν ανοιχτά για το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Και ως ψυχολόγος, εγώ είχα δουλέψει με εκατοντάδες ανθρώπων, ομοφιλόφιλων, οι οποίοι είχαν σοβαρά ψυχικά τραύματα από την απόρριψη και τον ντρόπιασμα που τους έκαναν να νιώθουν οι ίδιοι τους οι γονείς. Άρα, με τον ίδιο τρόπο που ένας ετεροφιλόφιλος γονέας καλείται στην περίπτωση εκείνη, η οποία είναι 10%, γιατί είναι τα ίδια ποσοστά σε όλο τον πλανήτη, των παιδιών που γεννιούνται καταλήγουν να έχουν ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Στην περίπτωση 1 στα 10 μπορεί να τύχει, είναι καθαρά θέμα τύχης, δεν είναι επιλογή, να τύχει το παιδί να είναι ομοφιλόφιλο, αναγκάζεται ο γονιός να προσαρμοστεί, να μάθει πράγματα για το πώς λειτουργεί ένας ομοφιλόφιλος άνθρωπος και να ενημερώσει και να κάνει σεξουαλική αγωγή στο παιδί του. Και μπορεί και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εμπιστευτεί και ένα ψυχολόγο που να εξειδικεύεται σε τέτοια θέματα, ο οποίος να τον καθοδηγήσει στο πώς να μιλήσει καλύτερα στο παιδί του. Στην αντίστοιχη περίπτωση, που ένας ομοφιλόφιλος γονέας καλείται να κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε ένα παιδί το οποίο έχει γεννήσει, έχει υιοθετήσει και είναι ετεροφιλόφιλο, επίσης καλείται να μάθει και να μιλήσει ανάλογα με το σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εσύ δεν μου είχες στείλει ένα κείμενο από 55 ακαδημαϊκούς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που υπέγραψαν μια διακήρυξη ότι δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση παιδιών, η απόκτηση παιδιών, η υιοθεσία παιδιών, η απόκτηση παιδιών από ομοφιλόφιλα ζευγάρια θα προκαλέσει ψυχολογικά θέματα στα παιδιά. Ναι, υπήρχε αυτό το ψήφισμα. Υπάρχει. Και, ναι, και γενικότερα για να μπορέσουμε να πούμε το αντίθετο για οποιοδήποτε ζήτημα θα πρέπει να γίνει έρευνα. Εγώ είχα διαβάσει κάποιες ανακοινώσεις για έρευνες, όχι τις ίδιες τις έρευνες, που έχουν γίνει επί δεκαετίας, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έβγαζαν αποτελέσματα που δεν έδειχναν διαφορά στο parenting style. Ίσα-ίσα έλεγαν ότι ελαφρώς προηγούνταν τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών.
Δηλαδή, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες που το παιδί έχει δύο μαμάδες, τα πήγαινε καλύτερα στους δείχτες που μετρούσαν οι επιστήμονες παρά το παιδί που μεγαλώνει με γονείς δύο διαφορετικών φύλων. Και υπάρχει μια πολύ ωραία γελιογραφία που δείχνει μια καρικατούρα ενός ζευγαριού. Κατάλαβες την γελιογραφία που δείχνει έναν άνδρα βίαιο προς τη γυναίκα του, μια γυναίκα δυστυχισμένη, ψυχρή, απομακρυσμένη από τα παιδιά της, οι οποίοι να λένε, μα τώρα αυτοί οι ομοφυλόφιλοι θα μεγαλώσουν παιδιά, πόση αγάπη θα δώσουν στα παιδιά. Και ενώ ήταν ήδη δυστυχισμένοι. Ναι. Ναι. Υπάρχουν όλα αυτά. Είναι όλα αυτά οι μύθοι, οι προκαταλήψεις που έχουν και αυτό το τεράστιο ζήτημα που είναι. Επίσης, έτσι, για να είμαστε και ρεαλιστές, από την αρχή του κόσμου οι ομοφυλόφιλοι μεγαλώνουν παιδιά. Εντάξει. Έχουμε κάνει και εκπομπές που μιλήσαμε για γάμους βιτρίνα, ομοφυλοφίλων ανθρώπων. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν ανάμεσά μας ομοφυλόφιλοι που είναι γονείς, οι οποίοι είναι κρυμμένοι στον ντουλάπι. Ακριβώς. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κρυμμένος στον ντουλάπι είναι πιο πιθανό να δώσει στα παιδιά του αρνητικά μηνύματα και αρνητικές δονήσεις παρά ένας άνθρωπος που είναι χαρούμενος. Τι άλλο έχεις, κυρία Μεκή? Λοιπόν, έχω μερικές ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά, που έτσι είναι καλό να τις πούμε, όπως το «από πού ήρθα», που κάνουν και στις πιο μικρές ηλικίες, τι είναι το σεξ που κάνουν, και άμα δούνε σκηνή από κάποια τηλεοπτική σειρά ή από κάποια ταινία ή διαζώσεις τους γονείς τους να είναι σε ιδιαίτερες στιγμές, ένα ειδικό παραμυθάκι. Κόρη μου, που τι γίνεται με την ιστορία? Γιατί μου την έχουν πει πολλές κοπέλες ότι τους έτυχε το παιδί να ξυπνήσει το βράδυ και χωρίς να το θέλουν οι γονείς, να μπει σε μια στιγμή που οι γονείς βρίσκονται σε επαφή. Πώς λειτουργούμε τούτε? Ας που το πάρουμε ηλικιακά, αν είναι 3 χρονών το μωρό. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να μην συμβεί. Αλλά αν συμβεί, προσέχουμε. Δηλαδή, προσέχουμε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε η πόρτα του υπνοδωματίου του ζευγαριού σε τέτοιες στιγμές να είναι κλειστή. Δηλαδή, έστω και αν κοιμάται το μωρό, καλύτερα να είναι κλειδωμένη η πόρτα, ώστε στην περίπτωση που θα ξυπνήσει το μωρό και θα ψάχνει τους γονείς του, να χτυπήσει, να μην μπορεί να ανοίξει, ώστε να μην δει. Ναι, ακριβώς. Γιατί έχει μωρά τα οποία φοβούνται. Μπορεί να νομίζουν ότι ο μπαμπάς χτυπάει τη μαμά ή η μαμά χτυπάει τον μπαμπά. Ή ότι... ή να σχηματίσουν μια αρνητική εικόνα, τραυματική για τη σεξουαλικότητα, η οποία να τους τραυματίζει για την ενήλικη τους ζωή. Άρα το συζητούμε μαζί τους, άμα τύχει να δουν. Δεν το αφήνουμε έτσι. Όχι, το συζητούμε. Καλό είναι να μην αντιδράσουμε με φωνή, να μην το ακατσαδιάσουμε τα παιδιά ή να μην φανεί ότι ντρεπόμαστε ή οτιδήποτε, γιατί κάνουμε κάτι φυσιολογικό, και σε κάποια στιγμή αργότερα να το συζητήσουμε με το παιδί, να του πούμε, ξέρεις, να του πούμε... Είναι πολύ καλή ιδέα και αυτό το παραμυθάκι που βρήκα και το μετάφρασα. Δείξε μας το να δούμε. Όχι, είναι το μετέφρασα και θα το διηγηθώ αν διηγήσου το, δόκτωρ μου. Λοιπόν, είναι η ιστορία του δέντρου. Είναι ιταλικό παραμύθι. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα δάσος όπου υπήρχε ένα μικρό δέντρο, μια βελανιδιά. Ενώ όλα τα άλλα δέντρα μεγάλωναν τόσο που άγγιζα τον ουρανό, η βελανιδιά ρίζωνε όλο και βαθύτερα στο έδαφος. «Α, πόσο μικρή είσαι, νιάνιαρο», της έλεγαν τα άλλα δέντρα. «Είσαι στα αλήθεια χαζό. Αντί να πηγαίνεις προς τα πάνω, μεγαλώνεις ανάποδα. Δεν βλέπεις ότι χάνεις τον καιρό σου, ριζώνοντας όλο και πιο βαθιά εκεί που κανείς δεν σε βλέπει». Μια μέρα όμως ήρθε καταιγίδα. Ο αέρας φυσούσε δυνατά και όλα τα δέντρα που δεν είχαν βαθιές ρίζες ξεριζώθηκαν και έπεσαν στο έδαφος. Ενώ η βελανιδιά μεγάλωσε με τα χρόνια μέχρι να γίνει ένα τεράστιο δέντρο που έσπηρε και άλλες βελανιδιές μέσα στο δάσος. Το ίδιο συμβαίνει με τον μπαμπά και τη μαμά. Βάζουν βαθιές ρίζες στην αγάπη τους για να τη μεταφέρουν μετά στα παιδιά τους. Όταν εσείς, παιδιά μου, μας βλέπετε να αγκαλιαζόμαστε, αυτό σημαίνει ότι ριζώνουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσετε εσείς να γίνετε δυνατοί και να αντέξετε όλες τις καταιγίδες της ζωής. Άλαιστα. Και αυτό το παραμυθάκι το διαβάζεις σε ένα παιδί το οποίο έτυχε
He walked on his parents. Έτυχε να δει τους γονείς του σε προσωπικές στιγμές σύνδεσης χωρίς να... Ναι. Ωραίο, ε. Μας το γράψεις και... Να το βάλουμε, μας το ποστάρεις κάτω από την εκπομπή, άμα θες. Λοιπόν, άρα, σε ερωτήσεις των παιδιών, ας πούμε, από πού ήρθα, είπαμε ότι όσο πιο μικρό, τόσο πιο απλά τα λέμε. Μπορούμε να δείχνουμε και εικόνες από αντίστοιχα παραμύθια. Έχουμε δείξει μερικά εδώ, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Και άλλα που δεν τα δείξαμε. Έχει πάρα πολλά, πάρα πολύ υλικό. Έχει εικόνες που έστειλες και δεν τις δείξαμε. Όχι, νομίζω ότι τις δείξαμε όλες. Λοιπόν, όσο μεγαλώνει το παιδί και γύρω στα 8 με 11, μπορούμε να λέμε και τους ακαδημαϊκούς, τους επιστημονικούς όρους πιο εύκολα, αλλά και πιο μικρά τους αναφέρουμε. Αν δούμε ότι το μωρό δεν το αντιλαμβάνεται, μπορούμε να τα πούμε όσο πιο απλά γίνεται ή να του τα δείξουμε μέσα από την εικόνα. Εντάξει, τώρα μιλάω για ορισμούς όπως ας πούμε σπερματοζωάριο, όρχες και τα λοιπά τέτοια πράγματα, όχι τα γεννητικά όργανα που είπα πριν ότι εγώ θα έλεγα και την επιστημονική ορολογία, άλλος μπορεί να μην με βάζεις σε πειρασμό να κάνω τεστ γιατί έχω τα παιδιά σου εδώ να δω τι ορολογίες ξέρω για να μας κάτσουν μέσα. Εντάξει, λέμε στα παιδιά αυτά που μας ρωτάνε. Δηλαδή, αν δεν μας ρωτήσουν, δεν θα πάμε από μόνοι μας να βάζουμε. Ναι, όμως η κυρία ερωτήματα. Που είναι η κόρη της 13 χρόνων και ακόμη δεν ρώτησε. Είπες να μην της πει κάτι. Κοίταξε να δεις, μπορεί, δεν είπα να μην της πει κάτι, είπα να της πάρει υλικό να δει. Για αφορμή, για συζήτηση. Συνήθως όμως, δεν είναι τότε που αρχίζει ένα κορίτσι να έχει αλλαγές στο σώμα του, τις αλλαγές τις προεφηβικές και εφηβικές, που αρχίζει να έχει τέτοια ερωτήματα, δηλαδή γύρω στην εμμηνορίση. Συνήθως, αλλά μπορεί να μην του έρθει να πάει να ρωτήσει τη μαμά του ή τον μπαμπά του. Ναι, μάνα μου, θέλω να σου πω ότι αν έχεις ένα κορίτσι, για παράδειγμα, 16 χρονών, το οποίο δεν έχει ανοίξει ποτέ το στόμα της να ρωτήσει κάτι, εκεί δεν πρέπει να ανοίξεις μια κουβέντα μαζί της εσύ, γιατί σίγουρα έχει διαβάσει, έχει ακούσει και μπορεί να είναι πάρα πληροφορημένο. Ναι, και αυτό μπορεί να το δώσεις ως αφορμή με κάτι που να σταθεί ως αφορμή να το συζητήσεις. Δηλαδή θα καθίσεις εκεί σαν μιλάτε για άλλα θέματα, μπορεί να είναι λίγο άβολο εννοώ. Ενώ αν δώσεις κάποιο να ντρέπεται το παιδί να μιλήσει με το γονιό του. Ναι, να ντρέπεται το παιδί, να έρθει σε άβολη θέση. Και λέμε κορίτσι με τη μαμά, γιατί είπαμε ότι είναι καλύτερα μετά την εφηβεία με τον ομόφυλο γονέα. Δηλαδή ο πατέρας να πιάσει το γιο του να του μιλήσει για ορισμένα πράγματα και η μάνα να πιάσει την κόρη να μιλήσει για ορισμένα πράγματα. Ναι, γιατί συνήθως τα παιδιά όταν μπουν στην εφηβεία αρχίζουν να ντρέπονται. Αρχίζουν να κλείνουν τις πόρτες. Το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί όταν κάνουν μπάνιο κλείνουν τις πόρτες. Σου λέει δεν θέλω να σε δω, να μην με βλέπεις. Και εκεί που σαν μωράκια που ήταν κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο σπίτι, δεν τους ένοιαζε αν έβγαιναν έξω, αν τους έβλεπε ο γείτονας, αν οτιδήποτε, ξαφνικά. Στις παραλίες που λες κάτι παραγωγάζει το παντάκι του, δεν τους κόφτει. Ξαφνικά στην εφηβεία κλειδομπαρώνονται και άμα τύχει και μπει, γίνεται χαμός. Δηλαδή βλέπεις ότι το παιδί ενοχλείται. Υπάρχει εδώς στο να δει το σώμα του ο γονέας, όποιος γονέας του, ιδίου φίλου του, αντίθετου φίλου. Ναι. Άρα όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο αρχίζει να ντρέπεται και λέει φύγε από εδώ θα ξεντηθώ να μην με δεις, φύγε από εδώ θα κάνω μπάνιο να μην με δεις, ενώ προηγουμένως δεν ντρεπόταν. Άρα αυτή είναι μια καλή ένδειξη ότι το παιδί μας ίσως να αρχίσει να έχει ερωτήματα, το οποίο είναι καλή ιδέα, όπως είπες και εσύ, με τρόπο κομψό. Να το βοηθήσουμε να τα ρωτήσει. Ένα παιδί θα προσεγγίσει. Αμα ξέρουμε τις απαντήσεις φυσικά, γιατί δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Ένα παιδί θα προσεγγίσει ένα γονέα που τον βλέπει να είναι ανοιχτός για συζήτηση και cool. Ένας γονέας, ας πούμε, που θα του κοροϊδέψει ή θα του πει έχεις καμιά φιλενάδα ή έχεις τι έγινε, πώς είμαστε σήμερα, ξέρω εγώ, και κάνει τέτοιου είδους σχόλια που κάνουν κάτι πατεράδες, κάτι τέτοια σχόλια. Φέρνουν το παιδί σε άβολη θέση και μπορεί όταν θέλουν να κάνουν, ας το πούμε, μία ερώτηση, να μην προσεγγίσουν εκείνον το γονέα, γιατί βλέπουν ότι το παίρνει το παίρνει λίγο στην καζούρα. Στην καζούρα μας είχε πάρει και ο φιλόσοφος μας, ο Τίτος ο Χριστοδούλου, ο οποίος στέλνει μήνυμα και λέει: εμένα η πρώτη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ήταν οι προειδοποιήσεις της μαμάς για όταν άγνωστοι μου χαρίζουν καραμέλες. Αυτό όμως είναι και κακό που σου έκαμνε η μάμα σου προειδοποίησης. Είναι και κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Ιδιαίτερα στις εποχές μας, αλλά και σε προγενέστερες εποχές, είναι καλό να γίνεται μια αναφορά στα παιδιά γύρω από το πώς μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους
το σώμα τους από τυχόν ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλα στο μυαλό τους. Λοιπόν, εξηγούμε στα παιδιά μας να καταλάβουν ότι έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι στο μυαλό και δεν λειτουργούν σωστά και δεν σκέφτονται σωστά και ακόμη να τους πιάσει η αστυνομία. Γιατί τούτους τους ανθρώπους, άμα τους πιάσει η αστυνομία, βάλει τους φυλακή. Ακριβώς. Και μετά που θα βγουν από τη φυλακή, επειδή είχαμε καλεσμένη εδώ και μια δικηγόρο με την οποία μιλήσαμε πριν. Βγάρτα μαλλιά από το μικρόφωνο, Αριστονίκη μου. Εγώ πλέον τα άκοψα, δεν έχω μαλλιά να μπω στα μικρόφωνα. Όσα μου μείναν, τα άκοψα. Που λες. Μας έλεγε μια δικηγόρος που αγωνίζεται για αυτά τα θέματα που την είχαμε καλεσμένη ότι θέλει να γίνουν ένα database στην Κύπρο που να γνωρίζει σε ποια γειτονιά κατοικεί άτομο το οποίο έχει καταδικαστεί για τέτοιου είδους αδικήματα και έχει ελευθερωθεί. Εντάξει. Λοιπόν, τους εξηγούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι άρρωστοι στο μυαλό, οι οποίοι δεν είναι καλά. Και οι οποίοι κάνουν πολύ κακά πράγματα και ακόμη δεν τους έπιασε αστυνομία, οι οποίοι μπορεί να προσεγγίσουν ένα παιδάκι, να του πούν όμορφα λόγια, να του δώσουν καραμέλα, να του δώσουν γλυκό, ή να του πούν έλα να πάμε μια βόλτα, έλα σου έξω το σκυλάκι μου, έλα σου έξω το γατάκι μου. Και ότι δεν πάμε ποτέ κάπου με αγνώστους και επίσης το ότι δεν αφήνουμε κανένα να αγγίζει πάνω στο σώμα μας εκτός από τον εαυτό μας, τον γονιό μας, τον παιδίατρο μας. Πρέπει να τα κάνουμε τούτα. Ναι, φυσικά, και υπάρχουν και ειδικά ο κανόνας του εσωρούχου που υπάρχει και στο διαδίκτυο και μπορεί να το ψάξουν οι γονείς. Υπάρχει και ειδικό κινούμενο σχέδιο γι' αυτό. Και υπάρχουν και πολλά ειδικά βιβλία που μιλούν για τα αγγίγματα, τα καλά, τα κακά αγγίγματα. Έχω και εγώ ένα παραμυθάκι. Άρα ένα τέτοιο βιντεάκι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά. Φυσικά, φυσικά. Γενικότερα είναι καλό να γνωρίζουν τα παιδιά και τα μέρη του σώματος τους και πώς τη λειτουργικότητα τους και πώς να χρησιμοποιούν ενδεχομένως λέξεις κατάλληλες και πότε να τις λένε. Και γενικότερα να ξέρουν ότι το κάθε σπίτι έχει τους δικούς του κανόνες, δηλαδή μπορεί σε ένα σπίτι, ας πούμε, να επιτρέπονται κάποια πράγματα, σε κάποιο σπίτι να μην επιτρέπονται κάποια πράγματα. Ο καθένας βάζει τους δικούς του. Ο καθένας βάζει τους δικούς του όρους. Αυτό με το να κυκλοφορούν οι γονείς γυμνοί μπροστά στα παιδιά, υπάρχει κάποια... Εντάξει, έχει πολλές έτσι απόψεις γύρω από αυτό το θέμα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι κακό να γίνεται αυτό, φτάνει να μην υπάρχει ντροπή, να καλύπτω το σώμα μου κτλ. Κάποιοι που λένε είναι καλό να αποφεύγεται. Αυτό που χρειάζεται όμως να πούμε στα παιδιά είναι το διαχωρισμό. Ότι ρε παιδί μου, αυτό το κάνουμε σπίτι μας και σε άλλα σπίτια δεν το κάνουν. Ή ο καθένας μπορεί, ας πούμε, αυτό να το κάνει στο δωμάτιό του. Ή να μην το κάνει σε κοινόχρηστους χώρους. Εγώ μιλάω για τους γονείς. Ναι. Για παράδειγμα, βγαίνει ο γονιός από τον μπάνιο και μέχρι να πάει στο υπνοδωμάτιο να ντυθεί, αν θα πάει με τον μπουρνούζι, αν θα τυλιχτεί με την πετσέτα ή αν θα πάει γυμνός. Δεν υπάρχει κάποια... Εξαρτάται από τον τρόπο που ο ίδιος νιώθει με το σώμα του και νιώθει με αυτό που κάνει. Αν δηλαδή ντραπεί, τότε θα δώσει το μήνυμα στο παιδί ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπω. Εννοείς ότι αν θα περπατήσει γυμνός να το κάνει χωρίς ντροπή. Ναι. Αν νιώθει ντροπή, να βάλει τα μπουρνούσια, έχει ωραιότητα τα μπουρνούσια αγορά, έχει ωραίους τόρους μεγάλους, ακόμα και για τους παχουλούς που φτάνει να τους τυλιχτούν και μπορεί να το αποφύγει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Ρωτάω εδώ τα παιδιά, είναι η πρώτη φορά που πήγα στην τηλεόραση. Λέω, ο Λάζαρος ξαναπήγε. Πού πήγες, Λάζαρε μου? Που μας πήρε το σχολείο να δούμε το πρωτοτυπικό Μέγαρο. Α, και σε ωραίο μέρος πήγες κιόλας. Και μας έδειξε η τηλεόραση, ναι. Εποτυλίξε το μικρόφωνο, μπάλε και εντάξει, επιστρέφουμε σε λίγο να μας πείτε για την εμπειρία σας, την πρώτη σας εμπειρία στην τηλεόραση. Μένα η πρώτη μου εμπειρία στην τηλεόραση από ένα άλλο ρετροβίτιο που σίγουρα το είδες, όταν πήγαμε με το σχολείο μου σε ένα παιχνίδι γνώση. Ναι, το είδα. Τότε που ήμουν μελαχρινή, τότε που ήμουν σγρομάλα. Ναι, εντάξει τώρα. Άτε Λάζαρε, πέ μας για την πρώτη σου εμπειρία. Επήρε μας το σχολείο στο Προεδρικό Μέγαρο. Το γυμνασίο.
Το δημοτικό. Α. Ήμασταν έκτη εντάξει. Ναι. Και μας έδειξαν την τηλεόραση. Α, μίλησες κιόλας. Ενή μιλήσαμε. Μα τώρα, άρα αυτή είναι η πρώτη σου εμφάνιση στην ναι. οποία κρατάς και μικρόφωνο και την ώρα που δεν το ποτηλείς ακούει και όλος ο κόσμος. Εσένα Μαρία μου, ποια είναι η πρώτη σου εμφάνιση στην τηλεόραση. Τότε είναι η πρώτη μου εμφάνιση στην τηλεόραση. Κοντά το μικρόφωνο, σήμερα. Σήμερα. Πώς νιώθεις που είσαι στην τηλεόραση. Ντρέπεσαι. Αρέσκεις όμως, ναι. Ναι. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Παιδίατρος. Παιδίατρος. Ο κύριος Δίπλος αποφάσισε. Όχι. Μπράβο ρε Λάζαρε, μπράβο. Όταν ήταν πιο μικρός, ήθελε να γίνει αστροναύτης, μετά ήθελε επίσης να γίνει παιδίατρος και θυμάσαι που σου λέω να κάνει τσιόν που θέλεις παιδί μου. Μπράβο γεια μου. Αυτό είναι εφηβιακό ρε. Ξυπνάς και καταλαβαίνεις ότι δική σου η ζωή και πρέπει να αποφασίσεις μόνη σου. Πάρ' τα μαμά. Είσαι έφηβος Λάζαρε, μπράβο. Όταν τον εγνώρισα τον Λάζαρο το 2011 ήταν να γίνει αστροναύτης. Μετά ήταν να γίνει παιδίατρος και τώρα είναι πολύ φυσιολογικό που δεν ξέρει τι θέλει να γίνει. Ναι. Εντάξει να πάει Λάζαρε μου. Τρίτη γυμνασίου. Κράτα το μικρόφωνο. Τρίτη γυμνασίου. Απαναία. Εμείς δεν είχαμε τους όμορφους συμμαθητές, ρε, ήταν λίγο κοντή. Μετά από μεγάλωσα κατάλαβα την πειραζή ραγκοντή. Μάλιστα. Μαρία, είπες ότι έχεις γνωρίσεις, ήθελες να πεις κάτι για τον κανόνα του ισορούχου. Ναι. Πες μας, κορίτσι μου. Ήθελα να πω ότι στον κανόνα του ισορούχου όλοι οι άνθρωποι πρέπει να το ξέρουν. Γιατί αν έρθει κάποιος άγνωστος και μας αγγίξει, δεν είναι καλό άγνωστος να μας αγγίξει σε μέρη του εσωρού. Πώς τον έμαθες εσύ αυτόν τον κανόνα. Τον έμαθα στο σχολείο. Το κάνατε στο σχολείο, σε ποια εντάξει. Στην πρώτη. Μπράβο, τι ωραία. Και διάβασες και τα βιβλία που έγραψε και η μάμα για αυτόν το θέμα. Ναι. Μπράβο, παιδί να σου πετύχει. Πρώτα θυμάται το σχολείο. Αγαπά πολύ το σχολείο της η Μαρία γι' αυτό. Είναι ωραία νου το. Έλεγε μας ένας καθηγητής μας του Πανεπιστήμιου Κύπρος, λέει ήταν ο γιος του πρώτη εντάξει, ήρθε σπίτι και επέμενε, μου έκανε μια άσκηση. Έτσι μου το είπε η δασκάλα. Και ο πατέρας του ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου, του έλεγε όχι, είναι αλλιώς. Όχι, έτσι μου το είπε η δασκάλα. Κατάλαβε το σχολείο είναι πολύ σημαντικό χώρο γι' αυτό. Είναι και πολύ σημαντικό θέμα οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται. Που λες, Αριστονίκη μου. Ένας γονιός που βλέπει τώρα την εκπομπή, ο οποίος έχει παιδάκια που ακόμη είναι μικρά, είναι κάτω των 3 ετών, τι θα του έλεγες να έχει στο μυαλό του. Να είναι ανοιχτός στα ερωτήματα του παιδιού. Αν δεν γνωρίζει κάτι να ρωτήσει, δεν είναι κακό να ρωτάμε. Να φροντίσει... Να πάρει κάποια βιβλία. Να φροντίσει, να εφοδιαστεί. Δηλαδή το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να έχει ένα παιδικό δωμάτιο είναι μια όμορφη παιδική βιβλιοθήκη. Με πρόσβαση στα παιδιά από αυτά τα ωραία παραμυθάκια που έχουν ήχους, που έχουν εικόνα, που είναι με πλαστικό, που μπορεί να τα βάλει και στο στόμα του το παιδί, που μπορεί να μάθει ενδεχομένως αισθήσεις μέσα από αυτό τις αισθήσεις του. Και γενικότερα να είναι ανοιχτό στη νέα έτσι, γνώση που μπορεί να πάρει. Είναι κακό να μην ξέρουμε κάτι, ρωτάμε άμα δεν ξέρουμε κάτι. Και αν δει ότι δυσκολεύεται ή ότι έχει θέματα ταμπού ο ίδιος ή δυσκολία στο να αποδεχτεί καταστάσεις, που ένα θέμα το οποίο πολλοί γονείς δυσκολεύονται είναι ο παιδικός αυνανισμός. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Παρόλο που έχω δει σε ένα βιβλίο ότι δεν είναι σωστό να το λέμε αυνανισμό, καθότι αυτό αφορά μόνο τα αγόρια. Πώς το λέμε, λέξη αυτοικανοποίηση. Ναι, να λέμε τη λέξη αυτοικανοποίηση που έχει να κάνει και με τα δύο φύλλα. Από ποια ηλικία θεωρείται φυσιολογικό ένα παιδί να επιδοθεί στην αυτοικανοποίηση. Συνήθως τα τρία, τα μωράκια από μικρά, από τη βρεφική ηλικία μπορεί να πειράζουν τα γεννητικά τους όργανα και μπορούν να έχουν και στήσει που αυτό είναι βασικά με βάση την ευχαρίστηση που μπορεί να αντλούν. Είναι εντελώς αθώο. Αυτές ονομάζονται
χρειάζονται τυχαίες στήσεις στην παιδική ηλικία, οι οποίες γίνονται για να κρατηθεί σε καλή υγεία το μόριο. Ναι, ναι, ακριβώς. Μας το έχει εξηγήσει και ουρολόγος, ειδικά οι πρωινές στήσεις των αγοριών δεν σημαίνουν ότι τα παιδιά έχουν σεξουαλική διέγερση. Σημαίνουν ότι το σώμα τους τσεκάρει τη λειτουργία. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει. Ναι. Και σε όλη την σημαντικό να το πούμε αυτό στους γονείς. Δεν σημαίνει ότι ένα αγόρι που έχει στήσει ότι έχει σεξουαλικό ερεθισμό. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι φυσιολογική λειτουργία του σώματος. Ναι. Και σε όλη την παιδική ηλικία, ακόμα και στην προεφηβεία και στην εφηβεία, όλη αυτή η ευχαρίστηση που αντλεί το παιδί είναι από την αίσθηση ότι ανακαλύπτει πράγματα, εξερευνά, περιέργεια, αλλά και έχει μια ανακουφιστική δράση, μια ηρεμία, ας το πούμε, και δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλικότητα έτσι όπως την ορίζουν οι ενήλικες και όπως την αντιλαμβάνονται οι ενήλικες. Εννοείς το να αγγίξει κάποιες φορές το παιδί το σώμα του δεν μας απασχολεί. Λέμε στο παιδί να μην το κάνει αυτό μπροστά σε κόσμο. Ναι, το λέμε, του εξηγούμε, δεν του θυμώνουμε. Του λέμε ότι αυτό το πράγμα, αν το ευχαριστεί, μπορεί να το κάνει στο δωμάτιο του, με κλειστή την πόρτα, όσες φορές θέλει. Αλλά να μην το κάνει σε κοινή θέα, συνδέοντας το πάλι και με τον κανόνα του ισορούχου και με όλη αυτή τη γνώση που μπορούμε να δώσουμε στο παιδί γύρω από το πώς προστατεύει τον εαυτό του. Ότι είναι κάτι δικό σου το σώμα σου και ότι είναι κάτι που το σέβεσαι, το προστατεύεις και δεν το εκθέτεις σε κινδύνους από άλλους ανθρώπους. Ότι η κίνδυνη είναι από ανθρώπους άλλους κακούς, όχι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί ή όλοι οι ενήλικες είναι κακοί, αλλά κίνδυνος που μπορεί να συμβεί για το σώμα σου έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους που δεν είναι καλά στα μυαλιά τους και ακόμα να τους πιάσει αστυνομία. Αυτό έλεγα στα παιδιά μου. Έχει μερικούς που ακόμα να τους πιάσει αστυνομία. Αυτό έλεγα. Ναι, ναι. Ψευοποθισμός φαντάζομαι, αλλά το ακόμα να τους πιάσει αστυνομία, γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρυμμένα έχουν, πώς να το περιγράψουμε, σαφώς είναι μια διαταραγμένη συμπεριφορά καθόλου υγιής και επικίνδυνη για τα παιδιά. Ναι, είναι προβληματική αυτή η συμπεριφορά πάρα πολύ και εμπίπτει στα όρια της ψυχοπαθητικότητας. Ναι. Και ας διαβάσουν και εμείς βιβλία. Δηλαδή αυτά τα βιβλία που αγοράζουμε για τα παιδιά είναι καλή ιδέα να τα διαβάσουμε και εμείς ήδη. Και υπάρχουν και αντίστοιχα βιβλία και για ενήλικες, για να γνωρίσουμε και εμείς το σώμα μας και τη λειτουργία του και πώς λειτουργούν οι άντρες και οι γυναίκες και πώς μπορούμε να έχουμε μια ομαλή και σεξουαλική υγεία. Είναι μέσα στη ζωή μας το πώς είναι μια πτυχή της αρμονίας που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας, της ισορροπίας που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας. Δεν είναι κακό, δεν είναι βρώμικο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρύβουμε και κάτι το οποίο πρέπει να κρατούμε μυστικό, το γεγονός ότι ως ενήλικες έχουμε ανάγκη να είμαστε καλά και στο σεξουαλικό τομέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονική μου, για άλλη μια Πέμπτη.